Πάω, πάω. Άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναπεί. Δώσε, δώσε Μπίλι. Εδώ είμαστε, άστο, άστο δυνατά. Οι πρωταθλητές Ελλάδος εδώ είναι. Εδώ στο Λίμπερο 107,4 στον FM. Τάσος Τρέγας, η Αντρόπουλος στο μικρόφωνο. Γρηγόρης Άτομο, γεια σου Γρηγόρα ρε. Γεια σου πρωταθλητή Γρηγόρη. Γεια σου αδερφέ μου Γρηγόρα ρε. Τρίτη φορά. Γεια σου αφεντικό της χώρας. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει Λίμπερο 107 και 4. Εδώ απόψε με τον Τάσο πάμε μια άκρος παοξίδικη εκπομπή. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, ναι. Τη σημερινή ημέρα τα πανηγύρια δεν έχουν κοπάσει από χθες. Ζούμε μια οπαδική ειδονή διαρκείας. Έκσταση. Εδώ και 48 ώρες δεν μας πέφτει με τίποτα το ηθικό, παιδιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά που νιώθουμε μετά από 34 χρόνια, μετά από πάρα πολλούς αγώνες, μετά από μεγάλες θυσίες, μετά από δεκάδες αγαπημένους φίλους που έχουμε χάσει γύρω μας, οι οποίοι κάναν πάρτι χθες στο Σύνδεσμο Φίλων ΠΑΟΚ Παραδείσου, μαζί με εμάς πανηγύριζαν και τα παλικάρια επάνω στο Σύνδεσμο Φίλων ΠΑΟΚ Παραδείσου. Μετά από όλα αυτά, μετά από 34 χρόνια, ήρθε το πολυπόθητο πρωτάθλημα Ελλάδος για τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης και με αυτό θα ασχοληθούμε, σε αυτό θα επικεντρωθούμε. Σας στέλνουμε συντροφιά, σας στέλνουμε παρέα μέχρι και τις 12, 2 ώρες, αυστηρός, ασπρόμαυρη εκπομπή, ασπρόμαυρες πτήσεις σήμερα. Μαρμίτα αύριο θα υπάρχει με το Mickey Mouse. Σήμερα μόνο ΠΑΟΚ, έτσι. Το Mickey Mouse κατευθυντικά για τον φίλο μου, τον αγαπημένο φίλο μου, τον Ζάχο που μου λείψε, γιατί κανένα διήμερο πιστεύω ότι αυτοεξορίστηκε αυτός και η συνοπαδή του. Δηλαδή ένα διήμερο πήραν άδεια, γεμίσαν τα ρεζερβουάρ Γρηγόρη μου και sold out τα βεζινάδικα. Από 100 ευρώ έβαζε ο καθένας και φύγαν όσο πιο μακριά γίνεται. Αλλά δυστυχώς το Open είναι πανελλήνιας ευέλειας κανάλι και όλοι χθες κρυφοκοιτούσαν τα πανηγύρια και τη μεγάλη φιέστα που όμοιά της δεν υπάρχει. Παρένθεση Τάσο, να πω ότι έσπασε όλα τα μηχανάκια της GBC, AGB. Το Open εχθές, την ώρα της απονομής γινόταν, έβλεπε όλος ο πλανήτης πραγματικά. Έτσι. Σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης βλέπανε το πιο αντρίκιο πρωτάθλημα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, στην νεότερη ιστορία, να σηκώνεται στον ουρανό της Τούμπας. Και φυσικά αφιερωμένο τιμή Σένεκεν σε όλα τα αδέρφια μας, τα παοξάκια που χάσανε ό,τι πιο πολύτιμο είχαν τη ζωή τους για τη μεγάλη τους αγάπη, την παοκάρα. Είτε στο δρόμο, είτε εδώ, είτε εκεί. Είτε από οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Πάμε να κάνουμε λίγο τα διαδικαστικά της υποχρεώσης εκπομπής και να ξεκινήσουμε δυνατά, παοξίδικα, σαν πρωταθλητές Ελλάδος. Λοιπόν, κοντά μας άλλο ένα βράδυ, το ψητοπολείο Πορκίτο. Λίγο χαμήλωσε, Βασιλάκη μου, σε παρακαλώ, να διαβάσω λίγο τους χορηγούς και πάμε ξανά μετά παοξίδικα. Ψητοπολείο Πορκίτο, αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις, ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοστιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος στην πόλη, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς μενού και πολλές επιλογές για ένα ως τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Τώρα για τη 40η υπάρχει νηστίσιμο μενού με φαλάφελ, μπιφτέκι λαχανικών, μανιτάρια στη σκάρα, καλαμαράκια. Μπορείτε να σχεδιάσετε όπως επιθυμείτε εσείς, σε αράβικη πίτα, κυπριακή, κανονική και φυσικά πάντα σε γορταστικές μερίδες. Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην Δικητηρίου, Deliveria. Τηλεφωνείτε στο 2315-20555, κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ ο αδερφός Ισαάκ Τεχλικίδης, πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης, ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Το ακούσατε αυτό? Ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Καθημερινά δεν υπάρχει πουθενά, παιδιά, αυτό. Μόνο στην Ανδρέα Παπανδρέου 2-25 στην Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων, στον αδερφό Ισαάκ Τεχλικίδη. Λοιπόν, άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Για σένα που θες να κάνεις παραγγελία για το πετρέλαιο του μήνα, τηλεφωνείς στο 2310 611 256
και έρχεται με μεγάλη συνέπεια πάντα στην ώρα του. Άλλωστε είπαμε έτσι, η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. 2310-611-256. Άλλο ένα βράδυ κοντά μας, η αγαπημένη μας η φίλη η Πόπη. Με το κομμωτήριο ανανέωση, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, ψέματα δεν σας λέμε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις μόνο στο κομμωτήριο ανανέωση. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 Νεάπολη, Γεφυράκη Μετεώρων και αυτού. 2310-616-999. Για τα ραντεβού σας να ανανεωθείτε οικονομικά στη φίλη μας την Πόπη. Δώσε λίγο ύμνο. Ουρανός γεμάτος, ασκό μαύρα πουλιά, σταυρά έτοιμα να του πάω τα παιδιά. Θεσσαλονίκη στην Τούμα και ψηλά, ο κόσμος τα δοξάζει του ΠΑΟΚ τα παιδιά. Στη Θεσσαλονίκη στην Τούμα και ψηλά, ο κόσμος τα δοξάζει του ΠΑΟΚ τα παιδιά. Μία μοναδική χθες βραδιά, μία υπέροχη φιέστα, ένα τρελό πανηγύρι, το οποίο όμοιό του δεν υπάρχει παιδιά. Θα μείνει βαθιά χαραγμένο σε όλους και όλες που παρευρεθήκαν χθες στο γήπεδο της Τούμπας, στο Λευκοπύργο και γενικά όπου πανηγύρισαν το πανάξιο, το πιο αρσενικό πρωτάθλημα ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα μείνει χαραγμένο βαθιά εσαΐ για πάντα μέσα στην καρδιά μας μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας. Τουλάχιστον εγώ έτσι το εισέπραξα. Είδα μέσα στο γήπεδο συγκίνηση από 35.000 φίλους και φίλες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι κατέκλυσαν πραγματικά την Τούμπα. Η Τούμπα χθες ήταν ένα ηφαίστειο το οποίο ήταν γεμάτο με λάβα, ξεχύλισε η λάβα. Η λάβα είναι ο κόσμος και πραγματικά με τις υπέροχες εκδηλώσεις που διοργάνωσε το επιτελείο του Ιβάν Σαββίδη, το οποίο στήγησε ένα κάρο λεφτά, κάποιοι λένε για 700.000 ευρώ, παιδιά, να ξέρετε, στήγησε τη φιέστα, χαλάλι μας, έτσι. Νομίζω ότι γέμισε μοναδικές στιγμές και τα μάτια μας και την ηχητική μας, αλλά πάνω απ' όλα μας γέμισε περηφάνεια και γιγάντωσε την αγάπη μας για όλο αυτό το σύλλογο. Όλα αυτά τα χρόνια η υπομονή που κάναμε, η υπομονή που κάνατε, η υπομονή που έκαναν όλοι όσοι πέρασαν από τον ΠΑΟΚ, παίχτες, διοίκηση, προπονητές κτλ, αποδίδουν επιτέλους καρπούς. Συγκίνηση λοιπόν χθες, πάθος, λύτρωση, ευτυχία πραγματικά. Είδαμε την ευτυχία ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων των συνοπαδών μας. Τρέλα, μεγάλη τρέλα, μεγάλη μούρλα, μεγάλη λατρεία από όλο τον κόσμο, ο οποίος πραγματικά ξέσπασε περιμένοντας από πέρσι, φίλε Γρηγόρη, την κλοπή του πρωταθλήματος από την χάρτινη ΑΕΧ Αθηνών, που την κάνανε δώρο ένα πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα των δικαστηρίων, για το οποίο, Γρηγόρη, οι συντοπίτες σιωπούνε για το χάρτινο πρωτάθλημα και πραγματικά, επειδή είναι και προπαγανδιστές, είναι πρωταθλητές στην προπαγάνδα οι συγκεκριμένοι κύριοι, προσπαθούν να περάσουν την τεράστια αυτή επιτυχία της ομαδάρας μας, προσπαθούν να την περάσουν, να σας το έδωσε ο Τσίπρας, το αντάλλαξε με το όνομα της Μακεδονίας. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε, είναι αναξιοπρεπέστατο, οι αρσενικοί δεν κάνουν έτσι και να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι οι άντρες ρε, αναγνωρίζουν την ανωτερότητα του αντιπάλου. Με καταλαβαίνει, με πιάνετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό, Τάσο. Καταλάβες. Πρέπει να αποβάλουν τον κομπλεξισμό που έχουν πάνω τους εναντίον του ΠΑΟΚ και να κοιτάξουν να κάνουν ομάδα σιγά σιγά όπως κάναν τότε.
θα τους θυμίσω εγώ, και να φτάσουν κάποια στιγμή, αν μπορούν, να πάρουν πρωτάθλημα Ελλάδος. Αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ ήταν το μεγαλύτερο κατόρθωμα, επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο αντρίκιο πρωτάθλημα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ανάμεσα σε τόσες αντικσότητες ο ΠΑΟΚ, ξεκινώντας, μην ξεχνάμε, -2 βαθμούς. Μπράβο, σε... πολύ σωστό αυτό. Τι λες, Τάσο, με -2, λοιπόν, με τιμωρίες από τα προηγούμενα χρόνια, με 1002, με απαγόρευση εισόδου του μεγαλομετόχου. Ξέρεις θα πει να βάζεις τόσα εκατομμύρια, Τάσο, και να μην σε αφήνουν να πας στο γήπεδο. Γιατί, γιατί βγήκε μια φωτογραφία στη ζώνη του, του Προέδρου, και να θυμίσουμε, επαναλαμβάνω, τον καπετάνιο τότε που μας έβγαζε μέσα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας τον πιστόλι μέσα στο κέντρο του γηπέδου και μας το επιδείκνυε και δεν κινούσε κανείς να τον πει τι κάνεις, ρε Πρόεδρε. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, αυτό που ήταν εχθές το σοου, αυτό που ένιωσα, που είδαμε εκεί πέρα, ήταν κάτι το εκπληκτικό, γιατί περιελάμβανε τα πάντα. Συγκινήθηκα πάρα πολύ τη στιγμή που η ομάδα του 72-75, η μεγάλη ομάδα του 76 που σηκώσαμε το πρώτο πρωτάθλημα Ελλάδος, ήταν παρόν στο γήπεδο και μαζί με την ομάδα του 1985 φέραν την κούπα του πρωταθλητή να την τοποθετήσουν στην αξέδρα, που στη συνέχεια ο Μάκης Γκαγκάτσης απένιμε στον αρχηγό μας, το μεγάλο αρχηγό μας Αντελίνιο Βιερίνια, την κούπα του πρωταθλητή Ελλάδος 2018-19, το οποίο αυτό γράφηκε με χρυσά γράμματα και θα το θυμούνται οι επόμενες γενιές και θα το βλέπουν για πάντα. Και θα λένε το μεγάλο πρωτάθλημα το οποίο ο ΠΑΟ κατέκτησε αήττητος με την καλύτερη στατιστική όλων των εποχών σε όλα επαγγελματικά και η μη επαγγελματικά πρωταθλήματα Ελλάδος. Δηλαδή μιλάμε από τη δεκαετία του 50 και εδώ, την καλύτερη στατιστική και αήττητος κατέκτησε περήφανα και περίτρατο. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, φίλε Γρηγόρη. Να αναφέρουμε ενδεικτικά, εντάξει μην τρελαίνεστε εσείς που μας ακούτε, την αλήθεια σας λέμε, την αλήθεια σας λέμε, ο ΠΑΟΚ έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ φέτος. Αυτό το πρωτάθλημα που πήρε αίτητος ο Αφραγκούζος, η ομάδα του Αφραγκούζου μάλλον, γιατί ο Παναθηναϊκός τότε είναι μεγάλη ομάδα, ήταν ομαδάρα, το πήρε αίτητος, έτσι, κατακτώντας 6 ισοπαλίες. Έχοντας 6 ισοπαλίες, μάλλον, όχι κατακτώντας. Έχοντας 6 ισοπαλίες σε πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών ήταν, δεν θυμάμαι. Ίσως να ήταν 30. Κοίταξε, εκείνες τις εποχές, Τάσο, δεν θέλω να, ας το πούμε, να εκμηδενήσω την αξία αυτών των πρωταθλημάτων, αλλά ήταν πολύ διαφορετικές εποχές. Mm. Θα σε πω ένα παράδειγμα που είδα για φωτογραφία και τρελάθηκε. Να ολοκληρώσω λίγο αυτό που ήθελα να πω. Κράτα λίγο αυτό. Βεβαίως. Γιατί το λέμε ότι έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ? Ακούστε ρε λίγο. Και ιδίως η παραδίπλα εδώ πέρα που έχετε βγάλει ένα τρελό κόμπλεξ. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Το μένος το κόμπλεξ είναι λογικό σε ένα σημείο όμως, ρε παιδιά. Εντάξει, να αναγνωρίζουμε και την ανωτερότητα του αντιπάλου δεν είναι κακό. Βρείτε κι εσείς έναν Ιβάν Σαβίδη να μεγαλουργήσετε κι εσείς. Γιατί όχι, να πάρετε κι εσείς το πρωτάθλημα άμα το αξίζετε. Και να πάρετε και κανένα κύπελο μετά από 50 χρόνια. Αλλά δεν είναι δυνατόν να το κάνετε αυτό το πράγμα. Εντάξει, το κάνετε για να καλύψει τον εγωισμό σας, την οπαδική σας μούλα, το καταλαβαίνω σε ένα σημείο, έτσι. Αλλά από ένα σημείο και μετά καταντά ιδέα, έτσι. Και επειδή δεν μας δίνεται ευκαιρία συχνά να αναφερθούμε σε εσάς προσωπικά όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, 3 λεπτά νομίζω ότι είναι και πολλά. Εγώ αυτό αλλά αξίζει να ασχοληθούμε για 1-3 λεπτά. Να. Και ακούστε λοιπόν λίγο, ο ΠΑΟΚ έως τώρα σε πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών έχει 25 νίκες. Ανοίξτε λίγο τα αυτιά σας που έχουν μαρμελάδα μέσα. Και τα καβά σας να δείτε, να διαβάσετε. 25 νίκες και 4 ισοπαλίες. 25-4-0 είναι ο ΠΑΟΚ. Και από ό,τι πάει, από ό,τι φαίνεται, θα τερματίσει με 26 νίκες. 4 ισοπαλίες, 0 ήττες. Αίτητος. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, να σας πληροφορήσουμε γιατί είστε και αδαείς, είστε αμαθείς. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ να γνωρίζετε ότι είναι μέσα στις 3 μοναδικές ομάδες της Ευρώπης που δεν έχει ήττα. Ο Ερυθρός Αστέρας έχασε εχθές
ήταν τέσσερις οι ομάδες. Η μόνη αίτητη που έχει μείνει, και προσέξτε λίγο γιατί σας λέω, έχει σπάσει και άλλο ρεκόρ. Έχει τις περισσότερες νίκες από αυτές τις ομάδες που είναι αίτητες στην Ευρώπη. 25 νίκες έχει ο ΠΑΟΚ, η Μακάμπι Τελαβίβ τερμάτισε πρώτη και αίτητη στην κανονική διάρκεια της σεζόν, αλλά έχει 20 νίκες, 6 ισοπαλίες και 0 ήττες. Και στα play-off, στα 4 παιχνίδια έχει πετύχει 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Εμείς δεν έχουμε play-off εδώ. Άρα η Μακάμπι έχει 20 νίκες, ο ΠΑΟΚ 25 και κάτι ανάλογο. Συμβαίνει και στην περίπτωση της Σλόβαν Μπρατισλάβας. Και οι Σλοβάκοι είναι αίτητοι. Αλλά έχουν 18 νίκες και 4 ισοπαλίες. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι η μόνη ομάδα αίτητη στην Ευρώπη, αίτητη στην Ευρώπη, πρωταθλήτρια Ελλάδος, που έχει το καλύτερο στατιστικό με τις περισσότερες νίκες. Το καταλαβαίνετε αυτό? Όλα τα άλλα είναι παπαριές, τις οποίες τις λέτε αναμεταξύ σας για να καλύψετε την ανυπαρξία σας, για να καλύψετε ότι είστε άτιτλοι 50 χρόνια, για να καλύψετε την ντροπή των 3-4 υποβιβασμών που έχετε στα κουτσοχώρια με τα τρακτέρ σας, στην Β' και στη Γ' Εθνική. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και όποιος είναι αρσενικός και έχει καρύδια από κάτω και δεν έχει χαράδρα σαν τον Grand Canyon, οφείλει να το αναγνωρίσει. Για να τελειώνουμε με την ιστορία αυτή. Εντάξει. Και να κόψουμε την αναφορά στους οπαδούς οι οποίοι είναι θαυμαστές του Γκέμπελς. Κάνεις λάθος, Τάσο, ότι το λένε μεταξύ σου, τους ξέρεις τι συζητάνε. Πω τι έκανε, ναι. Ο ΠΑΟΚ. Μόνο όταν μιλάνε με ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, αυτοί τη γνωρίζουν την αλήθεια ποιο είναι. Και νομίζουν. Όχι, και μεταξύ τους τα λένε. Μεταξύ τους, για να παρηγορηθούν, εννοείς. Αγόρι μου, αυτοί περιμένουν να κλάσει ο Βιερίνα, με συγχωρείς, για να το κάνουν, ξέρω εγώ, θέμα. Περιμένουν να κοπεί το κορδόνι του. Ποιο να σου πω, ρε παιδί μου, πες ένα ποδοσφαιριστή του Μαουρίσιο, ξέρω, που είναι τραυματισμένος, για να πούνε, ξέρω εγώ, ότι ήταν offside το κορδόνι του Μαουρίσιο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, κατάλαβες. Ναι. Εντάξει, εγώ νομίζω πολύ ασχοληθήκαμε με τους ντοπίτες εδώ πέρα. Καλώς να συνεχίσω, Τάσο. Ο φίλος ο Σάκης, συγγνώμη λίγο. Θα σου χώσω το τραγούδι, το έχεις έτοιμο, Βασίλη. Ωραία. Μόλις θα τελειώσουμε, θα του δώσουμε ένα τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε, γιατί θα κάνουμε και τον break. Ναι, ναι, ναι. Γρηγόρη μου. Ο ΠΑΟΚ, λέει, ο φίλος μας ο Σάκης, έχει κάνει και άλλο ρεκόρ. Έχει σκοράρει, λέει, σε όλα τα μάτσα του πρωταθλήματος. Δεν νομίζω να το πέτυχε άλλη ομάδα, λέει αυτό. Άλλη μια στατιστική, γιατί πραγματικά έχει σπάσει όλες τις στατιστικές ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με αυτό το πρωτάθλημα που σήκωσε, πραγματικά. Οι άλλοι από κάτω λένε, παίζαμε, λέει, το καλύτερο ποδόσφαιρο, αποκλείσαμε, λέει, τη Μίλαν. Εντάξει, τότε του χρόνου πάλι εδώ. Και στην Τούπα και κάτω θα χάσετε, γιατί του χρόνου, να το ξέρετε όλοι, ούτε ισοπαλία θα παραχωρήσει ο ΠΑΟΚ σε κανέναν. Λοιπόν, με το άσπρο και το μαύρο το άλογο για τον αδερφό το Σάκη, το Ρέτζο, τον καρτάση μας. Θα κάνουμε το break, άστο Βασιλάκη ένα λεπτό να παίξει και μετά κάνει το διαλυματάκι. Θα επανέλθουμε με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2310-287-888. Επαναλαμβάνω, 2310-287-888. Για όλους τους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν εδώ με τις ασπρόμαυρες πτήσεις σήμερα, μόνο για σήμερα εκτάκτως, μετά στο Τρέγια Ιατρόπουλο και Γρηγόρη Άτομο, Γρηγόρη Θεοδωρίδη. Για όσους το ξέρετε έτσι. Break και επανερχόμαστε. Να υπενθυμίσω για τους ντροπαλούλιδες και για όσους κρυφακούτε που είστε πολλοί, πληκτρολογείτε FM, αφήντε ένα κενό, γράψτε το σχόλιο σας, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54526, εδώ είμαστε, να ζητήσουμε ό,τι γουστάρετε. Break, Billy. Γλεντάμε, γλεντάμε, δεν λέει να τελειώσει το ασπρόμαυρο πάρτι. Δεν μπορούμε να ξεμεθύσουμε από αυτό που ζήσαμε χθες, πραγματικά είναι τεράστιες στιγμές, είναι μοναδικές, είναι συλλεκτικές, είναι χαραγμένες μέσα στην καρδιά μας. Δεν μπορούμε να τις αποβάλουμε εύκολα, δεν θέλουμε, αν και πρέπει, γιατί σιγά σιγά πρέπει να προσγειωθούμε, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τρέχουν και σιγά σιγά αυτό θα επιχειρήσουμε να κάνουμε, προσγειώνοντας το αεροσκάφος των ασπρόμαυρων πτήσεων προς το τέλος ξανά στη βάση του, μέχρι να ξανααπογειωθεί για νέες μαχητικές πτήσεις, όποτε κληθεί φυσικά. Πιλότη στο αεροσκάφο, Τάσος Τρέγιας και Γρηγόρης το Άτομο, όπως παλαιότερα εδώ, με εκατοντάδες εκπομπές που έχουμε ως συμπαραγωγή εδώ με τον Γρηγόρη το Άτομο και παλαιότερα με τον αδερφό τον Γιάννη τον Παναγιωτίδη, το αγαπημένο μας από το Πανόραμα. Λοιπόν, όλα καλά, όλα ωραία, όλα άγια, μοναδικές στιγμές, συγχαρητήρια έρχονται από παντού. Χαρούμενος για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη
ο Βλάνταν Ιβιτς, ο πρώην προπονητής του Δικεφάλου, ο οποίος σημείωσε ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ο Βλάνταν Ιβιτς, ο οποίος στη συνέντευξη τύπου παραχώρησε για την αναμέτρηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ με την Μπνέι Γεχούντα, ρωτήθηκε για την κατάξυση του βαθμού από τον ΠΑΟΚ και έκφρασε τη χαρά του. Εξέφρασε τη χαρά του για το επίτευγμα του Δικεφάλου. Δούλεψα εκεί, αγωνίστηκα εκεί, έκλεισα την καριέρα μου ως ποδοσφαιριστής και την άρχισα ως προπονητής. Θέλω φυσικά να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην πρώην ομάδα μου και τους παίκτες για όσα πέτυχαν. Είμαι χαρούμενος, λέει ο Βλάνταν Ιβιτς, για εκείνους, για τους οπαδούς, για τον ιδιοκτήτη, γιατί το αξίζουν. Έδειξαν αυτή τη σεζόν ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Αυτά δήλωσε ο Βλάνταν Ιβιτς, ο οποίος είναι ο προπονητής που έφερε και ένα κύπελο στον ΠΑΟΚ και γι' αυτό φυσικά ήταν ο πρώτος τίτλος ο οποίος ήρθε με επί Βαν Σαββίδη Προεδρία, έτσι. Να ευχαριστήσουμε για όλα βέβαια το μεγάλο πρόεδρό μας, το μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει δείξει επανειλημμένος, δεν χρειάζεται να τα λέμε και να τα λέμε, το ανθρώπινο πρόσωπό του, ο οποίος πραγματικά έχει δώσει τα πάντα όχι μόνο στην ομάδα αλλά και στον κόσμο με τις βοήθειες που έχει κάνει. Δεν, ό,τι και να θες πούμε είναι λίγο. Στην παρουσίαση του είδες τι έκανε στην παρουσίαση. Υποκλήθηκε στον κόσμο. Η ανταμοιβή του, να ξέρετε, γιατί νομίζω ότι τον έχω ψυχολογήσει αυτόν τον άνθρωπο, ότι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για αυτόν να είναι τη στιγμή που φωνάζει όλο το γήπεδο Ιβάν Σαββίδη. Το καταλαβαίνω, τον έχω δει το πρόσωπό του. Για όλη την οικογένεια. Δεν τον ενδιαφέρουν ούτε τα λεφτά ούτε τίποτε. Και κοιτάει αυτό το μέσο που του έδωσε ο Θεός, το πολύ χρήμα ας πούμε, να βοηθάει κόσμο συνέχεια. Και τα βλέπουμε καθημερινά, Τάσο. Κοίταξε λίγο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρήμα και καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλά πραγματικά δεν το ρίχνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχουν άλλους τρόπους για να έχουν έσοδα και άλλους τρόπους για να μην έχουν έξοδα. Εδώ υπάρχει μία διαφορά, ότι ο Ιβάν Σαββίδης έχει χώσει 1,000,000 ευρώ και πολεμούν αυτόν τον άνθρωπο. Εδώ εμείς οι ίδιοι, εδώ, να, εδώ μην πάτε παραπέρα, πάτε λίγο παραδίπλα, πάτε λίγο πιο παραδίπλα από την Τούμπα. Εδώ η ίδια η πόλη, ο άνθρωπος που συντηρεί όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη με δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, ο άνθρωπος ο οποίος επενδύει τα χρήματά του στην πόλη μας, στη χώρα μας, στον τόπο μας, πληρώνει το ΦΠΑ του, πληρώνει την εφορία του, είναι 100% τακτοποιημένος οικονομικά, δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες πουθενά. Αυτόν τον άνθρωπο τον πολεμούν και θέλουν το φάνο να το διώξουν. Γιατί? Γιατί χαλάει τη συρμαγιά, ρε. Γιατί χαλάει την κλίκα, το καλαλωδωμένο γρανάζι της μηχανής των 40 ετών, της πρασινοκοκκινοκίτρινης παράγκας που έχει στηθεί και είχε πασαλόπηξη και έχει γκρεμιστεί, δεν τους υφέρει, δεν το θέλουνε. Μάθανε να μην πληρώνουνε, μάθανε στην αμάκα, μάθανε μόνο να εισπράττουνε, μάθανε μόνο να μπαίνουν απευθείας στο μήλο Champions League και να παίρνουν τα 30 μαρούλια. Το καταλάβατε και τα τυχερά. Κάτι διπλά ημίχρονα άσα τελικά. Τώρα ξέρω εγώ που να είσαι μάγκα, δεν το προβλέψει. Μαγκιά, α πούμε. Ή 13 κόρνερ, κάτι τέτοιο. Ναι, εμεί δεν τα προβλέπουμε. Δεν μπορεί, δεν είμαστε μάγοι. Ούτε ο χορταρέα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Εμεί θα το κάνουμε. Πάμε στη γραμμή. 23-10-2-87-8-8-8. Για όλου του φίλου, είμαστε εδώ να τα πούμε ό,τι θέλετε. Έλα, φίλε. Έλα ρε Τάσο, πρωτάθλημα λέμε, πρωτάθλημα, καλησπέρα από Ανόβερο. Γεια σου ρε Θόδωρε, εκεί κατά. Γεια σου φίλε. Λοιπόν, να μονολογήσω λίγο ρε φίλε Τάσο, να τα βγάλω έτσι από την ψυχή μου. Τα βγάλεις ό,τι καλησπέρα πιστεύεις. Και στο Γρηγόρη από δίπλα, την Παοκάρα αυτή τη μεγάλη, να πούμε τη μορφή. Καλησπέρα Θόδωρε, τίποτε δεν είμαστε, δεν θα λες τέτοια, λοιπόν, όλοι ίδιοι είμαστε. Όλοι παοξίδες, δεν υπάρχει ούτε μεγάλος ούτε μικρός. Παοξής είναι ένας, να ξέρεις. Όλοι με τον τρόπο μας βάζουμε το λιθαράκι μας αυτό το τεράστιο οικοδόμημα που λέγεται ΠΑΟΚ, έτσι. Τη μεγάλη μας αγάπη. Αλλά φωνές αντρίκες φιλαράκι δεν υπάρχουν σε τις παοξίδικες τις δικές σας. Ακούμε και δεξιά και αριστερά τι γίνεται, ηρωνίες, κλάψες, τέτοια. Αυτό πουλάει ρε φίλε, εμείς δεν θέλουμε να πουλήσουμε, εμείς εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, το κατάλαβες, δεν είμαστε μαγαζί ούτε παραγωγή, είμαστε οπαδοί του ΠΑΟΚ, αυτό. Εγώ ρε παιδιά, δηλαδή δάκρυσα, έκλαψα, είπα
Δεν θα το πανηγυρίσω έξω, αλλά δεν θα το κάνω κι όμως με βγήκαν τέτοια συναισθήματα. Θυμήθηκα τόσες εκδρομές, ρε παιδιά, που γυρνούσα με σκυμμένο το κεφάλι. Τόση αλητία έχω ζήσει, τόση βρωμιά. Και ήρθε αυτός ο παλίκαρος, ο Θεός να τον έχει καλά το σαβίδι, και μας έκανε μια υπερομάδα και τους τσαλαπάτησε, τους διέλυσε όλους. Έφτανα, ρε παιδιά, και έκλαγα στα πούλμα όταν γυρνούσαμε από Αθήνες με σκυμμένο το κεφάλι και έλεγα: πότε, ρε Θεέ μου, πότε θα κερδίσω κι εγώ, πότε θα τους βγω αυτούς τους ήρωνες, τους κλέφτες, τους απατεώνες, με αυτές τις στημένες διαιτησίες, με τις αλητίες, με τις βρωμιές τους, να τους βγω από πάνω. Και ήρθε, ρε παιδιά, η ώρα που όχι μόνο τους βγήκα από πάνω, το πήρα, ρε παιδιά, αίτητος. Τους έχω κάνει να το φυσάνε και να μην κρυώνει, χωρίς ούτε μία ούτε μισή διαιτησία μαζί μου. Με κόντρα διαιτησία, με κόντρα τα πάντα, με κόντρα τα μίντια. Και εγώ, για να καταλάβετε ότι μετά τους άφλους του Ηρακλείου, ο μεγαλύτερος άφλος είναι αυτό το πρωτάθλημα, 21η αγωνιστική παίζω, και αν δεν κερδίσω δεν έχω πάρει το πρωτάθλημα, ενώ είμαι αίτητος, ρε παιδιά, να τρελαίνεσαι. Έτσι. Δεν έχω χάσει από κανέναν μέσα έξω. Μέσα στην Τούμπα έχω το απόλυτο, εκτός από ένα goal offside του Άρη που με απέσπασε ένα χ και έβγαζε selfie και το πανηγύρισε σαν το πρωτάθλημα. Και έχω φτάσει, Τάσο, ρε Γρηγόρη, 29 αγωνιστικές και δεν μπορώ να πω ότι είμαι πρωταθλητής, ενώ δεν έχω χάσει από κανέναν και πουθενά, ρε φίλε. Δεν έχω χάσει μέσα στο Πασαλιμάνι, δεν έχω χάσει πουθενά. Δεν είναι αυτό άθλος, ρε παιδιά. Οπωσδήποτε. Και με κυνηγάνε μέχρι τότε στα δικαστήρια, σε αυτά, άμα πέσει κανένα χαρτάκι σάντουιτς, να προσπαθήσουν να το πούνε πόσα γραμμάρια ήταν και άμα τραυματίσει προπονητή και να στείλουμε δίχτυα και φιλέ για να μην μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Πέστα, ρε, Θοδωρέ. Θοδωρέ, γι' αυτό το μέγεθος αυτού του πρωταθλήματος είναι τεράστιο. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι το πιο αδρίκιο και το γουστάρουμε και το ευχαριστιόμαστε και ευχαριστούνται. Και διάβασα ένα post από ένα πατρινό, συγγνώμη, διάβασα ένα post από ένα πατρινό που λέει: ζητείτε Ιβάν Σαββίδης για την Πάτρα, για την Παναχαϊκή. Πραγματικά, μην γελάμε, παιδιά, είναι ευλογία για την κάθε ομάδα να έχει τέτοιο πρόεδρο, αλλά φυσικά να έχει και λαό. Όχι να δημιουργούν κάτι πλούσιοι, κάποιες ομάδες που γεμίζουν 50 άτομα το γήπεδο και είναι, ξέρεις, οι γλάστρες του πρωταθλήματος, για να κάνουν τη δουλειά τους κάποιοι μεγάλοι. Θέλουμε πραγματικούς... Ναι. Για να καταλάβεις το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου, έκανε τόσο φοβερή τελετή, άφησε τους πρωταγωνιστές να βγουν μπροστά, έφερε κούδα, έφερε δηλαδή την ιστορία μας μπροστά, έβγαλε όλους τους παίκτες και στο τέλος, εμφανίστηκε και αυτός και γονάτισε και όλος. Θοδωρέ, δώσ' μου λίγο μια πάσα. Ναι. Τίμησε πρώτα απ' όλα τους νεκρούς μας. Έτσι ρε φίλε, έτσι. Τίμησε κατά δεύτερον τους παοξίδες, το λέω και να τριχιάζω, τους παοξίδες που είναι στην Αυστραλία, που είναι στη Νέα Υόρκη, που είναι στη Ζάμπια, που είναι στη Γερμανία, που είναι σε όλο τον κόσμο. Τους έφερε εχθές μέσα στο γήπεδο. Μπράβο, μέσα έτσι, 15.000 χιλιόμετρα μακριά είναι ο αδερφός ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος με τα παλικάρια εκεί, τα 400 μέλη από το Club Aug Μελβούρνης, αλλά τόσα είναι ο αδερφός Νοάμου Πασβάτης, ο πρόεδρος από το σύνδεσμο φίλου Πάουγ Νέας Υόρκης και όλα τα παλικάρια είναι χιλιάδες χιλιόμετρα και χθες ήταν μαζί μας, ήταν κοντά μας, ήταν μέσα στο κέντρο της Τούμπας όλα αυτά τα παλικάρια. Κλέγανε. Όπως όπως και τα αδέρφια μας που είναι στον ουρανό είχαν κατέβει στη γη εκείνη την ώρα, παιδιά. Είχαν κατέβει όλοι στη γη. Είχαν μαζευτεί 10 πούλμαν. Όσα παλικάρια έχουν φύγει και όσες κοπέλες έχουμε χάσει. Όλα αυτά τα αδέρφια μας που είναι στο σύνδεσμο φίλο ΠΑΟΚ Παραδείσου. Ήμασταν μια οικογένεια χθες μες στην Τούμπα, παιδιά. Και το πανηγυρίζαμε όλοι μαζί. Όσοι είμαστε στη ζωή και όσοι δεν είμαστε στη ζωή. Αυτό κατάφερε να κάνει ο Ιβάν Σαββίδης. Ο Ιβάν Σαββίδης κατάφερε εχθές να παρουσιάσει προς τα έξω παγκοσμίως, γιατί έγινε παγκόσμιο θέμα η Φιέστα, να το ξέρετε. Η FIFA ρε φίλε, το έβγαλε η FIFA πρωτοσέλιδο, τι ψάχνει. Κατάφερε εχθές να γιγαντώσει τον ΠΑΟΚ, να τον παρουσιάσει σαν μια τεράστια οικογένεια, σαν μια γροθιά που δεν μπορεί κανείς να την ανοίξει, να τη σπάσει, να την πειράξει. Είναι τόσο δυνατή. Επίσης κατάφερε εχθές ο ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης με το επίτευγμα αυτό να γαλουχίσει δεκάδες χιλιάδες παοξάκια. Όλο το γήπεδο ήταν με πιτσιρικάδες 7, 6, 5, 8, 10, 12 ετών. Αυτά τα πιτσιρίκια πήραν εχθές τον ασπρόμαυρο ιό, αυτό τον ευλογημένο ασπρόμαυρο ιό μέσα τους, και θα είναι ευλογημένοι για μία ζωή. Για μία ζωή, για όλη τη ζωή, και αυτοί και τα παιδιά που θα κάνουν και τα εγγόνια των παιδιών που θα κάνουν. Να το ξέρεις. Ο κάθε πρόεδρος από τους άλλους τους βρωμιάριδες κάτω
προσπαθεί, ξέρεις, βγαίνει μπροστά ο Βαγγέλας και ο κάθε ένας. Ναι. Από πίσω βλέπεις κάτι, παίχτες εκεί κάποιους, ξέρω εγώ, και αυτός εδώ μονοπολεί τον τίτλο, τον κλεμμένο τίτλο που έχουν αυτοί. Ενώ εμάς, ρε φίλο πρόεδρος, είδες, έκανε μια φιέστα φανταγωσμογωγική, διαφιέρωσε στον κόσμο, στους παίκτες, σε όλους. Και στο τέλος, ταπεινά βγήκε και αυτός. Ναι, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδιά, δεν υπάρχει. Είχε το λόγο του πέρσι. Θόδωρε, είχε το λόγο του πέρσι που την έκανε άρον-άρον την απονομή, δεν θυμάσαι. Ήταν σε εξέλιξη το δικαστήριο. Και πήγε, ναι, Νταϊλίκη, και έκανα την απονομή με στη Ριζούπολη. Ενώ μπορούσα να περιμένω, το κάνουν στο ΆΚΑ, ας πούμε, να έχουν και κόσμο, να κάνουν όπως και έτσι. Αλλά γιατί, για να μας τη σπάσουν, δηλαδή, και να δικαιωνόμασταν πέρσι, να βγαίναμε πρωταθλητές, έγινε η απονομή, ρε. Το έδειξε όλη η Ελλάδα, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Άλλο είναι να πάρεις, κατάλαβες, η αλητεία μιλάμε. Έγινε μεγάλη αλητεία πέρσι, να πούμε. Και γι' αυτό φέτος... Ήταν εξής μαζί μας και το βλέπε. Και είδε την απονομή και αυτά και κοιτούσε. Μας έβλεπε δακρυσμένους εκεί, αγκαλιασμένους συναισθήματα, και λέει, ρε κουφάλες, σας ζηλεύω, ρε εσείς, λέει, γιατί πραγματικά είστε άλλη κατάσταση εσείς οι παοξίδες. Και του λέω, είδες, ρε, πώς, ρε ναι, φίλε, ναι, θέλω να πω. Ναι, ρε φούστε. Πώς, ναι. Πω, ρε φού, ακριβώς, ναι, με φύ, μεγάλο κεφαλαίο. Ναι. Πώς είναι να παίζεις, να το κερδίζεις κάτι, έτσι, και να μην το κλέβεις. Να το νιώθεις. Τι συνέστημα σου αφήνει αυτό εδώ. Και στην τελική, ρε, εσείς, λέω, και Ολυμπιακοί και Εξίδες, και δεν είχες 44, και είχες 40, και είχες 30, εγώ σου λέω. Και τα έχεις παντελονίσια και σε χειροκροτούσα, θα σε πείραζε. Τι πράγμα είναι αυτό με το... Εμένα, αν με ρωτήσεις τον ΠΑΟΚ, εγώ θα σου πω στα επόμενα 10 χρόνια, ας μην πάρω 10 στα 10, ρε. Ας πάρω 3, 4, 2, 5, όσα αξίζω. Ας παίξει ο άλλος καλύτερα μέσα στο χόρτο. Ούτε δικαστήρια, ούτε διαιτητές, ούτε Μητρόπουλους, ούτε Λευκά Πόλο να πηγαίνω έρχονται. Ούτε το Εγάλιο και ο Ολυμπιακός να κερδίζει μόνο και οι άλλοι να πάνε. Ακριβώς. Να δουν. Εσύ, υπάρχει Μάρμπαχ στη Γερμανία? Γκλάντμπαχ μήπως? Όχι Γκλάντμπαχ, Μάρμπαχ. Ξέρω, είχαμε ένα χωριό, τώρα δεν είμαι ξέρω, και... Ένας φίλος, λέει, ο Θωμάς ο Τζιάτζιος, καλησπέρα, ναι, από ασπρόμαυρο Μάρμπαχ, συγχαρητήρια στην ομάδα μας, πάω μέχρι το θάνατο, πάω, ξαγαπώ και θα πεθάνω, θέλω το δικέφαλο στον τάφο μου επάνω, καλό Πάσχα, ναι, με υγεία, καλό Πάσχα και σε σένα, Θωμά. Πες μας, πού είναι αυτό το Μάρμπαχ, ρε φίλε, χαμπάρετε πέρα. Δεν ξέρω, φίλε, εντάξει. τόσο ψηλά γράμματα μην με βάζεις. Επίσης, ένα μπράβο στο Γιώργο το Σαββίδη, που, παιδιά, το είδα και ανατρίχιασα, που έδωσε το μετάλλιο στο ανάπηρο το παιδί. Στο Γιαννάκη. Τι οικογένεια είναι αυτή, ρε παιδιά, τι ύφος είναι αυτό. Και στο Ζε ένα μπράβο, γιατί πήγε τον πήρε, πήγε τον πήρε χθες το Γιαννάκη, το παλικάρι μας, το λατρεμένο μας, τη σημαία μας, είναι μία από τις σημαίες μας ο Γιαννάκης. Ήταν ο εκπρόσωπος των οπαδών του ΠΑΟΚ μέσα στο Αλκαζάρ, με τη Λάρισα. Λοιπόν, πήρε το Γιαννάκη με το καροτσάκι, τον πήγε στο κέντρο και βάρεσε το τύμπανο. Ξέρεις τι σημαίνει για αυτό το παλικάρι που τρελαίνεται πραγματικά με το που βλέπει ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι... Μπράβο είναι σε όλους. Μπράβο, ένα μπράβο μεγάλο σε όλους. Πραγματικά ήταν εχθές ό,τι καλύτερο έχω ζήσει. Από το 1975 πηγαίνω στην Τούμπα, από 5 ετών. Με πήγαινε ο συγχωρημένος ο πατέρας μου, τους καπανιώτους, λαχαναγόρητες εκεί με, ναι, με τα ρεμάλια. Άστα να πάνε. Ναι. Δεν έχω ζήσει τέτοιο πράγμα, Θόδωρε, ειλικρινά σου μιλάω. Μπράβο, πολλά συγχαρητήρια στον πρόεδρό μας, στον Ιώ Σαββίδη, σε όλο το επιτελείο του ΠΑΟΚ και φυσικά σε αυτό που διοργάνωσε όλη αυτή τη μεγάλη φιέστα, που πραγματικά έμεινε αξέχαστη για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Και ό,τι και να κάνουν αυτοί οι βρωμιάδες, ό,τι και να πάρουν, ρε παιδιά, κάτω, ό,τι και να κάνουν, αυτό το πράγμα που νιώσαμε εμείς και που ήδη η Ελλάδα δεν πρόκειται να το δεν νιώσει κανένας. Δεν μπορούν, δεν μπορούν ούτε να το φτάσουν στο νύχι. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς είναι κάτι να το κερδίζεις με την αξία σου. Έχουν απαλωτρωθεί τόσο πολύ στο κλέψιμο και στη μιζέρια και στη ρεμούλα και στο από πίσω, που δεν καταλαβαίνουν πώς είναι σπαθένια να πηγαίνεις μπροστά. Ο Σαλονικιός είναι, και ο Πόντιος εδώ, ο Σαββίδης είναι άλλος. Σου λέει, ενώ είχε, ρε παιδιά, και τα λεφτά, όχι ένα άσπρο πόλο, 17 άσπρο πόλο να στέλνει και να έχει τρομοκρατία και να το παίρνει τα ελίκη το πρωτάθλημα. Αλλά πασαλεμανίσια. Όχι, σου λέω, εγώ το πάρω κυμπάρικα. Θα κάνω ομάδα, θα είμαι κύριος και στο 50-50 ο καλύτερος θα κερδίσει. Έγινα καλύτερος και το πήρα. Είσαι ωραίος, δεν θα είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος. Ωραία. Έχει, ναι, γραμμές να κλείσω, να μιλήσω και τα άλλα. Ναι, έχουν πάρει κανεί να πάρουν και λοιπόν, παιδιά, αυτά ήθελα να πω. Ρίγη συγκίνησης, τίποτα άλλο. Και τώρα πάμε για το κύπελο. Γιατί αυτούς δεν τους ξεχνάμε, έτσι. Περιμένουν να μας σερβίρουν τώρα το τρίτο. Το έτσι περιμένουν και έρχεται. Αυτά. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Άρχοντα Θόδωρε. Γεια σου. Δώσε λίγο.
Μαζουλισμός έγινε, είμαι στο Καραϊσκάκι. Πάμε στο φίλο στη γραμμή. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Έλα φίλε. Καλησπέρα, τι με κάνετε? Πολύ καλά εσείς. Κάτσε, κάτσε, αυτό το με... Αυτό το με, είναι... το με κάτι σε λέει. Κωνσταντινοπολίτικο είναι, να ξέρεις. Ακριβώς, αυτό που ήταν δίπλα σου χθες. Τι κάνετε, Δεσποινής, πώς είστε? Είμαστε μια χαρά. Ακόμα δεν έχουμε συνέλθει από τη χαρά μας. Καλωσορίσατε καταρχήν στην εκπομπή μας. Καλωσορίσατε στο Λίμπερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βρήκα. Δώσατε κι εσείς το δικό σας αγώνα εχθές. Σας είδαμε πόσο συγκινηθήκατε εκεί μέσα στο γήπεδο. Για γιατί μας νομίζω, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αντιπροσωπεύει τον τόπο καταγωγής σας, γιατί σας είδα ότι πολλές φορές συγκινηθήκατε. Ξέρετε κάτι, είναι πολύ λόγοι. Ο ΠΑΟΚ είναι προσφυγική ομάδα. Οφείλουμε να μην το ξεχνάμε αυτό. Αντιπροσωπεύει όλη τη Θεσσαλονίκη και όλο τον προσφυγικό κόσμο που ήρθε. Και για μένα ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ζαχαρένια, πες μου. Σε είδα πάρα πολλές φορές ότι κρυφοδάκριζες και προσπαθούσες να το, να το κρύψεις. Μόνο. Ναι, πέρα από αυτό. Έκλαψα για κάποια στιγμή, εγώ δεν το κρύβω. Δεν ούτε τράπηκα κακό, να κλάψω εκείνη την ώρα. Ούτε εγώ για το μένα κρύβω. Ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτε εγώ το κρύβω, γιατί και εγώ έκλαψα. Πραγματικά, ιδίως όταν έβλεπα τα παιδιά που δεν είναι κοντά μας. Όταν είδα τον Παναγιώτη τον Πικιλίδη στο video wall, όταν είδα τα παλικάρια που φύγανε στα Τέμπη, όταν έβλεπα τα ονόματα όλων αυτών που έχουν δώσει αγώνες, δώσανε το αίμα τους για την ομάδα μας, όταν είδα μερικά άλλα πράγματα που πραγματικά όλα αυτά που βλέπαμε σε αυτή τη φιέστα, σε αυτό το show, μας γέμισαν με συγκίνηση, δεν γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αισθήματα μέσα του έγκλειστα να μην δεν τα εξωτερικεύσει. Και δεν είναι κακό να κλαις από χαρά, να κλαις από συγκίνηση, να δακρύζεις, έτσι. Είναι δάκρυα χαράς αυτά. Αυτό που ζήσαμε ήταν παραπάνω από μεγάλο. Δεν ξέραμε πώς να το φτιάξουμε μέσα στο μυαλό μας. Μάλλον στο μυαλό μας όπως το είχαμε ήταν πάρα πολύ μικρό μπροστά σε αυτό που έγινε. Γυρνούσα και κοιτούσα Ζαχαρένια. Πραγματικά έκανα περιστροφές γύρω από τον εαυτό μου. Και όπου έπεφτε το μάτι μου, όπου έπεφτε η ματιά μου, έβλεπα χαρούμενους παοξίδες, ευτυχισμένες κοπέλες οπαδούς του ΠΑΟΚ που το χαμόγελο έφταναν μέχρι τα αυτιά τους. Επίσης και όλη αυτή η εικόνα, αυτό το τρελό πανηγύρι, αυτός ο πανζουρλισμός από τους συνοπαδούς μου, εμένα μου έφερε πολλά ρίγη συγκίνησης και πολλές φορές δάκρυσαν τα μάτια μου από χαρά, από ευτυχία, από αγανάκτηση τόσων ετών που πραγματικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, τουλάχιστον κάτι, τον ΠΑΟΚ τον έχουν βιάσει διαιτητικά φύση και παραφύση. Εννοείται, αλλά να σε πω κάτι. Ναι, να με πεις. Όσα δεν φτάνει αλεπούτα κάνει κρεμαστάρια. Δεν μπορούν να φτάσουν και ούτε θα φτάσουν αυτό που έχει γίνει ο ΠΑΟΚ. Πολύ σωστό αυτό που είπες, Ζαχαρένια. Λοιπόν, το έψαχνα πόση ώρα την κατάλληλη πρόταση για να πω για τους συντοπίτες. Και να τρώνε τα σωθικά τους. Ναι. Δεν σε νοιάζει, είσαι ανώτερος άνθρωπος. Και πάνω απ' όλα, επειδή ξέρεις με ποια μιλάς, έχουμε και ένα επίπεδο στην ομάδα. Έχουμε και τον κύριο Σαββουάρ Βίβρ. Γράψαμε και βιβλίο για τον ΠΑΟΚ. Άρα δεν θα πέσουμε στην κατωτερότητά τους και στο δάπεδο που είναι αυτοί. Και πολύ σάλιο ξοδέψαμε εγώ, λέω, και να μιλήσουμε για τη φιέστα. Παιδιά, δεν γίνεται, όταν υπάρχει παραπληροφόρηση, δεν γίνεται να μην ασχοληθείς 3 λεπτά, όχι παραπάνω. Όσοι είναι και υποβιβασμοί. 1 λεπτό για κάθε υποβιβασμό. Εγώ θα πω ότι, 3 λεπτά. Εγώ θα πω κάτι, ότι σήμερα όλες οι εφημερίδες οι αθλητικές της Ελλάδος, ανεξαρτήτου πόλεως και τα λοιπά, Αθηνών, Θεσσαλονίκης, επαρχίας, ήταν αφιερωμένες στον πρωταθλητή Ελλάδος ΠΑΟΚ 2019. Α, μας κάνανε τέτοια τιμή, ξυπνήσανε. Όλα ήταν πρωτοσέλιδα, Ζαχαρένια, ήταν η ΠΑΟΚΑΡΑ με το πρωτάθλημα, φωτογραφίες του Βιερίνια κτλ. Αυτό ήταν αναγνώριση πριν. Τώρα, αν κάποιοι δεν το παραδέχονται και θέλουν να βγάζουν κακία και δεν ξέρουν, ας πιούν κανένα μπουκάλι ξύδι να πούμε, να γουστάρουν τι να πω και να πέσουν για ύπνο. Και το ξύδι πολύ τους να αποβάλουν. Ο πρόεδρος πρέπει να στείλει από μια κάσα σουρωτές. Λοιπόν, εγώ είπα. Χορηγό. Είπα πριν και τον Τάσο και τον κόσμο, λέω, πρέπει να αποβάλουν επιτέλους αυτό τον κομπλεξισμό
από μέσα τους και να βάλουν κάτω το κεφάλι με αυτούς τους παίκτες που έχουν, να μπορέσουν να κάνουν ό,τι καλύτερο, να φέρουν τίτλο στην ομάδα τους κάποτε. Και τίποτα άλλο. Να αφήσουν τι, τι κάνουν ο ΠΑΟΚ. Ούτε τα συγχαρητήριά τους θέλουν, ούτε τίποτε από κανέναν. Το γνωρίζουμε ότι όλοι είναι αντιπαοξίδες. Και δεν χρειάζεται. Θέλεις να σου πω κάτι, είναι ντροπή για μια πόλη η οποία θα έπρεπε να είναι το διαμάντι αυτή τη στιγμή της Ελλάδος, να κάθεται και να αλληλοσπαράζονται ανάμεταξύ τους και να μην λένε ένα μπράβο, περήφανα, αντρίκια και όμορφα. Αυτό δεν φταίμε εμείς, να είσαι αυτό σίγουρο. Για να το κάνεις πρέπει να έχεις ευθυξία μέσα σου και να έχεις τη... πώς να το πω... να έχεις, ρε παιδί μου, να μπορείς να αναγνωρίζεις την ανωτερότητα του αντιπάλου σου. Να αυτό είσαι... είναι, να έχεις μεγαλείο ψυχής, να αναγνωρίσεις... Αυτό δεν είναι όμως το fair play, αυτό δεν είναι. Πρώτα δεν πρέπει... αναγνωρίζω ότι είναι κάτι ο άλλος. Φυσικά. Παραπάνω από μένα. Φυσικά. Πρώτα πρέπει να είσαι φίλαθλος και μετά οπαδός. Εξυπακούεται αυτό. Κατάλαβες τι γίνεται. Και να το λες έστω και από μέσα σου, δεν χρειάζεται να το διατυμπάνεις. Και από μέσα τους είμαι σίγουρος ότι το λένε, αναγνωρίζουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει το πιο αντρίκιο πρωτάθλημα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κόντρα σε θεούς και δαίμονες και ξεκινώντας με μείον δύο. Και πάλι δεν το, μην το ξεχνάμε. Όχι μόνο μείον δύο. Και έχοντας στερήσει τον ΠΑΟΚ διαιτητικές αποφάσεις που λένε κάποιοι ότι η ΕΠΟ είναι του ΠΑΟΚ με το γραμμένο, ο ΠΑΟΚ έχει χάσει βαθμούς φέτος. Ο Αγμπό με. Τέσσερα γκολ ολοκάθαρα του τα έχουν ακυρώσει. Πέναλτι. Θυμάστε το πέναλτι. Μέσα του Ελκαντουρί, μέσα στον Ατρόμητο, η μόνη ομάδα που έκοψε βαθμούς στην πρώτη γύρα του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ, που ο Ατρόμητος λέγανε ότι είναι δική μας ομάδα. Πρόσεξε τώρα, είναι η μοναδική ομάδα που έκοψε βαθμό, είναι η μοναδική ομάδα που δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Σε έναν ολόκληρο γύρο, σε 15 αγωνιστικές, έτσι. Όταν ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα πρωταθλήματα, τα 10 τόσα συνεχόμενα και ξέρω εγώ, είχε μαζί του όλη την ΕΠΟ, είχε μαζί του όλη την ΚΕΔ. Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Είχε τα κοράκια, είχε τους επόπτες. Είχε και 6-7 ομάδες δορυφόρους. Ξέρετε τι μα σημαίνει. Τι έγινε με τις εκλογές. Και το πιο σημαντικό, έπαιρνε 30 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να υδρώσει και να μπαίνει απευθείας στους ομίλους. Στις περισσότερες φορές, ναι. Γιατί δύο φορές που χρειάστηκε να μπει στα play-off, αποκλείστηκε. Έτσι. Από κάτι κυπριακές, νομίζω. Από... μία ανόρθωση. Ανόρθωση. Από... ναι. Ανόρθωση, ναι. Μία φορά δεν μπήκε στους ομίλους. Θυμάστε τι μας έλεγε ο κύριος Κόκαλης. Δεν τα ξεχνάμε. Άντε, λέει, ασχοληθείτε με τα play-offs. Εμείς πάμε για τη θάλασσα τώρα. Πρωταθλητές όντως Ολυμπιακός, έχοντας κάνει τα 7 παιχνίδια με δορυφόρους του και χωρίς να υδρώσει ιδιαίτερα, έπαιρνε την τριαντάρα και άντε γεια. Αυτό γινόταν κάθε τόσο. Τώρα πλέον τελείωσε αυτό και αρχίζει η αυτοκρατορία του Ιβάν Σαβίδη. Και του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και πήγανε φέτος άπατη στη θάλασσα και τους φάγαμε. Κατάλαβες τι γίνεται, γιατί τώρα 11 Μαΐου εμείς θα πάμε να πιούμε από, σαμπάνια κάτω εκεί. Να πιούμε μια σαμπάνια στο... στη Χαλκιδική, μέσα στην κούπα. Στο, στο τρίτο συνεχόμενο θα είναι μεγάλη σαμπάνια, θέλει κανένα βιτίο σαμπάνια. Και είπαμε ότι την ΑΕΚ, αν την κάνουμε τρίτη φορά, από σχέση θα, ναι, θα γίνει δεσμός πλέον. Θα κάνουμε δεσμό φέτος με την ΑΕΚ. Ναι. Πέρσι, μετά τις δύο φορές θεωρείται δεσμός. Τη δεύτερη φορά ήταν σχέση. Την πρώτη φορά ήταν τυχαίο. Την πρώτη φορά ήταν one night stand. Ναι. Μπράβο, τη δεύτερη ήταν σχέση. Τη δεύτερη για σου άρεσε την πρώτη φορά ξαναπήγες. Τώρα την τρίτη ένα ψηλό αραβόνα θα τον έχεις. Μήπως να το επισημοποιήσουμε να γίνει γάμος. Γάμος θα γίνει στην πέμπτη φορά. Δεν θα το κάνουμε στρίβι για το αραβόνα. Ένα αραβόνα θα κάνουμε τώρα. Τους χαλάει και την πιάτσα ο Ιβάς Σαβίδης. Πλέουν μένε ακάτω γιατί ο Τίγρης πήρε 30 εκατομμύρια, 35. Δεν ντρέπονται που ούτε ξέρουν τι αετό έχουν οι ανιστόρητοι. Οι ανιστόρητοι, ναι. Και πάνε να τα βάλουν με εμάς. Τι εννοείς, Ζαχαρένια, ότι δεν ξέρουν τι αετό έχουν? Το ευκόλως εννοούμενο, ο αυτοκρατορικός αετός Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, γιατί ξέρεις πολύ καλά, τα λέγαμε χτες τι έχω σπουδάσει, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το εξάμβλωμα που έχουν για θύμα τους. Ναι. Θα μας το πεις άλλη μία. Ο αυτοκρατορικός αετός Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αυτός που έχουμε πάνω στη σημαία του Πατριαρχείου, μάλιστα, δεν έχει καμία σχέση με αυτόν που έχει βάλει σαν σύμβολο η ΑΕΚ και τον θεωρεί τον αυτοκρατορικό αετό του Βυζαντίου. Μάλιστα. Από την άλλη δε,
ο αετός του ΠΑΟΚ είναι αυτός που θα έπρεπε και πρέπει να είναι, βάσει το ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έχει πέσει από το 1453, πράγμα που σημαίνει ότι παρέδωσε το σκύπτρο και την κορώνα του και έχει μαζέψει τα φτερά του, γιατί δεν υπάρχει πλέον το Βυζάντιο στα χέρια μας. Σωστή, σωστά. Και έχει μαζεμένα τα φτερά του, έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Το έχουμε κάνει αυτό. Για να ξέρουμε και λίγο ιστορία. Έτσι ακριβώς. Και εμείς μην είμαστε βόδια. Και φυσικά είναι μια ομάδα η οποία χρέωσε 240 εκατομμύρια ευρώ τον ελληνικό λαό και δεν τρέχει τίποτα. Της κάνουν και καινούριο γήπεδο. Πήρε κύπελο, πήρε πρωτάθλημα, ήθελε να πάρει και δεύτερο. Λοιπόν, αυτά γίνονται στην ελληνική επικράτεια, γιατί εμείς το γνωρίζετε καλά, όταν πήγε ο Ιβάν Σαββίδης να πληρώσει τα 11 εκατομμύρια ευρώ που του φυσικά κοπήκαν οι προσαξίσεις που λέγαμε, σηκώθηκε κάποιος, πάλι καλά, έχει δώσει κάποιος ηγέτης, κομματικός, και είπε γιατί ο Ιβάν Σαββίδης να πληρώσει, 36. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Εννοείται. Και όταν θα φτάσει η ώρα, λοιπόν, θα κάνουμε. Κάνε ένα επίλογο, Ζαχαρένια, γιατί πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα των 11. Τίποτα. Χάρηκα πάρα πολύ για όλο το χθεσινό. Χάρηκα πολύ που ήμασταν μια υπέροχη παρέα. Και εύχομαι και στα επόμενα. Καλό βράδυ, μάχη μου, Παοξάκη. Να είσαι καλά, πουλάκι. Καλό βράδυ, Αλάνη. Καλή εκπομπή. Σε πειράζει να πούμε το επώνυμό σου? Όχι καθόλου. Εντάξει, καλό βράδυ, Ζαχαρένια Ζαμπούνη, λοιπόν. Να είστε καλά. Και από μένα και από τον κύριο Σαββουάρ Βίβρου τα φιλιά μας. Επίσης, τα δέοντα. Α, τα αποδίδουμε. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα των 11. Θα επανέλθουμε πάλι με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. 2310-287-888. Οι ντροπαλούριδες και όσοι κρυφακούτε, FM και ενός σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Εάν είναι σε ραδιοφωνικά όρια το μήνυμά σας, θα το διαβάσουμε και το σχολιάσουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Λίμπερο 107,4 στον FM. Ασπρόμαυρες πτήσεις εκτάκτου σήμερα. Τάσος Τρέγας Ιατρόπουλος, Γρηγόρης Θεοδωρίδης, το άτομο όπως τον ξέρετε, Βασίλης Καβαδίας, στη δήμηση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Έχω μια απορία για τους συντοπίτες εδώ της πόλης. Βασίλη, παρακαλώ. Παρακαλώ. Γυρίσατε? Όχι. Παρακαλώ. Γυρίσατε, γυρίσατε, γυρίσατε. Όχι. Γιατί ρε, γυρίστε. Τέλος, εντάξει, έληξε η φιέστα. Έληξε ο πανί. Έληξε ο συναγερμός. 23-10-287-38. Εδώ είμαστε να τα πούμε. Έληξε η αυτοεξορία σας. Η τιμωρία σας έληξε. Γυρίστε. Μας λείψατε. Δεν μπορούμε χωρίς να σας θέλουμε. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Γρηγόρη μου, καλησπέρα, παλικάρι μου. Καλησπέρα. Τηλεφωνώ από Αθήνα. Αλλά έχουμε κάνει μαζί πολλά χιλιόμετρα. Ποιος είσαι? Το μικρός. Μπάμπης. Τι κάνεις, Μπάμπη? Τώρα βέβαια κάτι πάει να με πει η φωνή σου. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μπάμπη, χαιρόμαστε που σε ακούμε. Καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Να είστε καλά, παλικάρια μου. Μένεις πολλά χρόνια Αθήνα ή? Μένω αρκετά χρόνια εδώ κάτω. Ναι. Τότε κάναμε εκδρομές, κατεβαίναμε από εδώ για Αθήνα, έτσι φαντάζομαι. Ακριβώς, παλικάρι μου. Και έλεγα τότε ότι σε αυτό το μπουρδέλο δεν θα ζήσω ποτέ. Αλλά η ζωή τα φαίνει έτσι, ζεις και στα καλύτερα μπουρδέλα καμιά φορά. Τι να κάνεις, όπου γη και πατρίζεις, λέει καμιά φορά. Ειλικρινά αυτό που ήθελα να πω είναι χτες έκλαψα. Έτσι. Όλοι, μπάμπι. Έκλαψα. Όλοι, ρε, μπάμπι. Το είδες από την τηλεόραση φυσικά κάτω. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να ανεβώ στην Τούμπα χθες. Το είδες δημόσια ή το είδες πριβέ σπίτι? Το είδα σπίτι. Αλλά έχω τη δυνατότητα να το βλέπω δημόσια, γιατί στην περιοχή που μένω, ναι, με δείχνουν με το δάχτυλο και λένε ο τρελός μην του μιλάτε. Εντάξει. Και μένω σε μια περιοχή πολύ καλή της Αθήνας, στη Βούλα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Μπάμπη, ετών. Είμαι στα 56. Ίδια ηλικία με εμένα. Γι' αυτό σου λέω, Γρηγόρη μου, έχουν κάνει πολλά χιλιόμετρα. Ο αδερφός σου καλά είναι? Ξέρεις και τον Στέφανο, εντάξει. Και ο Στέφανος πάρα πολλά χιλιόμετρα. Τι να σου πω τώρα, ρε παλικάρι μου. Άμα αρχίσω και λέω, απλά έκλαψα γιατί έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει σε αυτά τα τσιμέντα της Τήρας 4. Ξέρεις τι είναι με τον Στέφανο, ο αδερφός μου, ο οποίος έχει πάρα πολλά χιλιόμετρα.
Και εντάξει, τώρα τελευταία δεν πάει στο γήπεδο, ασχολείται συνέχεια βέβαια με τον ΠΑΟΚ. Έχει τεράστιο φωτογραφικό αρχείο από εκδρομές ακόμα από τη δεκαετία του 80. Σε Ευρώπη, Ελλάδα. Και το λέω, ρε Στέφανα, να τα σκανάρουμε, να τα δει ο κόσμος. Είναι η ιστορία μας αυτό. Είναι μεγάλα. Και όλα να βάλετε αυτή η περίπτωση, ας πούμε. Ξέρεις ποια φωτογραφία έχω προσωπική? Για πες. Που βγαίνω από το αεροπλάνο, ναι, με τον Κώστα τον Ορφανό, από 1-2 στο Καραϊσκάκι, πρώτη εμφάνιση, μαζί. Κώστας Ορφανός, Βασίλης Βασιλάκος. Βασιλάκος και... Ορφανός στην Αθήνα πανικός, που φωνάζαμε στην Ομόνια γύρω-γύρω με το λεωφορείο με μανάδες. Τότε βγήκε το σύνθημα ποιος ο Κώστας Ορφανός και ναι. Βασίλη Βασιλάκο τους έσκησε στον αέρα. Ναι, ναι. Του κουκουρούκου. Τελευταία εμφάνιση και λες. Εκείνη την ημέρα ναι. μας πετάξανε μέσα στο γήπεδο από τα σούτια. Ναι, θυμάμαι τι έγινε. Με πιάσε, ήμουνα με το Μανούση του Δημήτρη, τον Πέτσινο που το λέγαμε, το θυμάσαι. Ναι, 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 ήταν ο Καβράκος, ήταν πολλά παιδιά, ο Μάκης, Μανάβης, Νικόλας, ο λοιπόν, Τσοτσός. Επειδή, επειδή βλέπω φωτογραφίες που βάζεις με το Μάκη. Ναι. Και επειδή είπες Μάκης τώρα. Ναι. Θέλω να του πεις μια ιστορία που την ξέρω μόνο εγώ και αυτός. Ναι. Παίζουμε μπάσκετ. Ναι. Στην Αθήνα με τον Πανελλήνιο. Με του Μάλαχ. Του Μάλαχ. Ακριβώς. Πρέπει να ήμουν μέσα. Ο Φασούλας πολύ μικρός. Ένα λελέκι τότε. Δεν έπαιζε καν ο Φασούλας. Δεν έπαιζε, ναι. Ναι. Στέλνουμε από τη θύρα 4 από βραδύς λεωφορείο για να κατεβούνε για το παιχνίδι. Ναι. Εγώ με Μανάβη δεν κατεβαίνουμε με το λεωφορείο. Με κρατάει στο Μανάβικο την επόμενη μέρα Σαββάτο να δουλέψουμε. Ναι. Όλοι, πέρασα. Στις... όλοι περάσαμε από εκεί, να ξέρεις. Όλοι κάναμε το όλο το πέταλο. Δουλεύουμε. Ξαφνικά κατά τις 1,5 ώρα μου λέει πάμε. Πού πάμε? Πάμε. Μπαίνουμε μέσα σε ένα ταξί. Δεν μπορούσα να πω και κουβέντα. Στο πάμε. Πάμε. Ξέρω, έτσι ήταν. Ο Μανάβης. Πάμε τα διαταγή, τέλος. Κοίταξε, το φεύγαμε. Πάμε. Όταν τον ανέβαζα πίσω από το, στο μηχανάκι, το ζούτα που είχα και τρέχαμε όλη μέρα για δουλειές του συνδέσμου. Του πάω και εδώ εισιτήρια, πανό κτλ. Όταν ανέβαινε στο μηχανάκι, δεν το ρωτούσα ποτέ. Γιατί μία φορά που το ρώτησα, σου λέει πάνε και θα σε πω στην πορεία, έτσι. Ναι. Μπαίνουμε μέσα σε ένα ταξί. Τον ακούω να λέει αεροδρόμιο. Πού πάμε, ρε μαλάκα? Πού πάμε, σου λέω. Εγώ 15-16. Ναι. Λίγο να ρολάρουμε πιο πολύ, γιατί. Εντάξει, και άλλε γραμμούλε. Είναι λίγο οι γραμμούλε. Συγγνώμη, Μπάμπη. Sorry, παλικάρι μου. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο. Κατεβαίνουμε Αθήνα. Παίρνουμε το λεωφορείο τη Ολυμπιακή. Ναι. Μα κατεβάζει στήλε Ολυμπίου Διό. Εγώ κατεβαίνω τελευταίο. Προτελευταίο είναι ο Μανάβη. Εγώ βρίσκω ένα πορτοφόλι στο κάθισμα. Το κοιτάω γεμάτο εκατοστά δόλαρα. Του γυρνάω, του χτυπάω την πλάτη. Μάκη, του το δίνω. Μου το παίρνει από τα χέρια. Κατεβαίνοντας κάτω από το λεωφορείο, χωρίς, εγώ του έχω εμπιστοσύνη 1000%, έτσι. Ναι. Κατεβαίνοντας κάτω από το λεωφορείο, βλέπει μια τουρίστρια να χτυπιέται και να έχει ανοίξει τις βαλίτσες της. Πάει από πάνω τους και την κάνει μις. Και της δείχνει το πορτοφόλι. Αυτό έτσι. Πέφτει και αγκαλιάζει, σοπα, τον αγκαλιάζει και του φυλάει τα πόδια και την ώρα γονατιστεί. Σόπαρε, σόπαρε μπάλι. Και της δίνει το πορτοφόλι. Αυτό είναι πάω. Γεμάτο κατά στα δόλαρα. Αυτό είναι πάω, κλεφίλε. Αυτός ήταν ο Μάκης. Αυτός ήταν ο στρατηγός μας. Αυτός ήταν ο πατέρας μας, ο μεγάλος αδερφός μας που το ακολουθούσαμε πιστά. Αυτός είναι ο άνθρωπος που σήκωνε το μεγαλύτερο πέταλο στη γη. Τέτοια κερκίδα δεν έχει ξαναγίνει, ούτε θα ξαναγίνει. Έτσι, να ξέρετε. Γρηγόρη, πες το και θα το θυμηθεί. Ναι, θα το θυμηθεί. Και εγώ δεν το ήξερα αυτό. Φυσικά δεν εγώ τα λέει. Και αυτός ήμασταν. Αυτός είναι ο Μανάβης. Μπαμπή, να σε ακούμε ρε Καρτάση παραπάνω. Χάρηκα. Είσαι πολύ ωραίος. Σας φιλώ γλυκά. Να είσαι καλά, Μπαμπή μου. Ένα σας λέω αυτή τη στιγμή. Ναι. Στο Γαύρο μέσα εσωτερικά γίνεται κόλαση. Αυτό είπα και χθες το βράδυ στην εκπομπή των Τάσου. Φαγώνονται, λέω τώρα. Άρχισε. Σκοτώνονται. Αυτά τα οποία γίνονται με τον Κόκαλη και τον Μαρινάκη αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και σας τα λέω εκ των έσω του Ολυμπιακού είναι δραματικά. Ωραία, ωραία νέα μας έδωσες, Μπάμπαρε. Να είσαι γερός, αγορίνα μου.
Τα σφυλώ γλυκά. Να σε καλά. Έτσι και κράτα ψηλά τη σημαία, θερμοπύλες εκεί κάτω. Βέβαια, ο Μπάμπης είναι έμπειρος ο παδός. Ωραία, ωραία. Τους ξέρει και τους φτιάχνει. Ωραία. Κάτω. 23, 10, 2, 87 και 3, 8 και γραμμές είναι και πάλι δικές σας. Πάμε στον επόμενο φιλό, αν περίμενε. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα, καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Να σε καλά. Για χαρά. Γιώργος Χανιώτη. Γεια σου, ρε Παοξάκη. Γεια σου, ρε Γιώργαρε. Απ' την ασπρόμαυρη Χαλκιδική. Ακριβώς. Εγώ πήρα μόνο και μόνο να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Τάσο. Χθες με συνόδευσε όταν γυρνούσα από Θεσσαλονίκη για τη Χανιώτη, στο ραδιόφωνο, και πραγματικά σταμάτησα στον δρόμο και έκλαιγα. Μία έκλαψα στο γήπεδο και μία όταν γυρνούσα από τη Χανιώτη. Ξέρει ο Τάσος. Ναι, ναι, ρε Γιώργο. Και ειλικρινά δεν σου κρύβω, πραγματικά όταν, όταν ακουγόταν τα ονόματα των παιδιών, και εγώ εδώ στο στούντιο δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ, ειλικρινά σου μιλάω. Κάποια στιγμή. Εχθές Τάσο, ακόμα και τώρα που σου μιλάω δακρύζω, εχθές Τάσο ήμουνα πρώτη φορά, δηλαδή είδα Φιέστα, το 85 δεν ήμουνα. Έτσι, είχα πάει σε όλα τα παιχνίδια, αλλά στη Φιέστα δεν ήμουνα. Το 76 ήμουνα πολύ ψερικάς, τότε ήμουνα 8 χρονών. Εχθές πήγαμε το γιο μου και ήμουν στα χώρια. Έτσι έγινε, δεν πειράζει. Μαζί γουστάραμε τα λοιπά, αλλά αυτό το πράγμα χθες, ειλικρινά ήταν, δεν ξέρω τι να πω. Εύχομαι η χθεσινή βραδιά να γεννήσει 1.000.000 παοξάκια. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να σε καλά, φίλε. Γεια σου, Γιώργα, ρε γίγαντα. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, μάγκες. Γεια, ρε Γιώργα. Καλώς ο Τζόρτζι. Δώσε λίγο να γουστάρει και ο Γιώργος. Δώσε, πόντιος είναι αυτός, γουστάρει, άστο. Πάω, πάω, πλέγω σε, στην καρδία με χωσέ, στην καρδία με χωσέ, στην καρδία με χωσέ. Όλοι πόντι μαζί, πάω και ξέρω ψωμί, πάω και ξέρω ψωμί, πάω και ξέρω ψωμί. Όλοι πόντι μαζί, πάω και ξέρω ψωμί, πάω και ξέρω ψωμί, πάω και ξέρω ψωμί. Έλα, Γιώργη. Τι έγινε, μπερδεύτηκαν. Όχι ρε, ξαναβάλτο μία να καταλάβει. Παρακαλώ. Γυρίσατε. Όχι. Φύγανε ρε, δύο μέρες καθήκανε. Τους πέραμε τηλέφωνο, δεν τα σηκώνα. Τους ψάχναμε στο ίντερνετ κλειστά. Τίποτα, τους ξαφανίστηκαν, δεν ξέρω. Πάνε όλοι αυτοί άστους, αυτοί θα εμφανιστούν σε καμιά δύο εβδομάδες, τρεις. Πραγματικά, Τάσο, τα συναισθήματα, δεν ξέρω, εγώ είμαι σε μια φάση έκτασης που λέγεται, τέλος πάντων, και ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω, να το συνειδητοποιήσω. Μια ομάδα πραγματικά που με έκανε περήφανο, και αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι για όλους τους ομογενείς που βρίσκονται έξω από την Ελλάδα, που δεν έχουν τη χαρά και δεν μπορούν να βλέπουν την ομάδα δίπλα, έτσι, να τους βλέπεις όλους αγκαλιασμένους, έτσι. Όλοι να είναι χαρούμενοι, να τρελαίνονται, να χαμογελάνε, είτε είναι στη Σκωτία, είτε είναι στην Αυστραλία, είτε έτσι. Είναι στην Ινδονησία, παντού ρε φίλε. Αυτό εδώ το φαινόμενο δεν υπάρχει. Είναι ένα συναίσθημα τόσο δυνατό, μια γνήσια αγάπη, δεν ξέρω αν μπορεί να συγκριθεί με κάτι άλλο. Είναι ένα πολύ περίεργο συναίσθημα. Είναι, γι' αυτό λένε και το ποδόσφαιρο είναι το όπιο του λαού. Μπράβο, Γιώργο, έτσι ακριβώς. Εγώ θα σταθώ, γιατί ήμουνα και ένας από αυτούς, επειδή είχαμε συνηθίσει στην Ελλάδα να είμαστε όντως λίγο πανηγυρτζίδες, όταν είχε πρωτοέρθει ο Ιβάν, και νομίζω Τάσο και εσύ είχες αναφερθεί ότι όταν είχε βγάλει την ομιλία, ρε παιδί μου, και μιλούσε σαν πραγματικός πολιτικός, αλλά είδα μετά από τις κινήσεις του ότι κάνει μικρά βήματα και σταθερά και έχει βάλει τόσο δυνατά θεμέλια, είτε δουλεύει... Εγώ πιστεύω, Τάσο, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, το έχω ακούσει από κάποιο γνωστό, ότι ο Ιβάν θέλει να εγκατασταθεί μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, το έχω ακούσει. Και ότι θέλει να ασχοληθεί καθαρά με αυτό εδώ το project εδώ πέρα και με τις δουλειές του και να είναι δίπλα στην ομάδα που αγαπάει. Κοίταξε λίγο, κοιτάει και μελλοντικά.
για το μέλλον των παιδιών του. Το μέλλον των παιδιών του είναι εδώ. Ναι. Να ξέρεις. Εδώ θα είναι το μέλλον των παιδιών του Γιώργου και του αδερφού του, θα είναι εδώ. Ναι. Δηλαδή ένας άνθρωπος, αν θυμάστε πως είχε έρθει το 2012, τον είχαν πολύ κακό χαρακτηρίσει για τον τρόπο που ντύνεται, για τον τρόπο που μιλάει, ότι δεν ήτανε έλουχος, δηλαδή δεν μιλούσε, δεν έκανε κτλ. Εντάξει, ήμουνα κι εγώ ένας από αυτούς που είχα τις αμφιβολίες μου, αλλά στην πάροδο του χρόνου με τις κινήσεις που έκανε και αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι όντως δείχνει στοιχεία πραγματικά γνήσια και μία ταπεινοφροσύνη που δεν την έχω ξαναδεί έτσι προσωπικά. Έτσι. Δηλαδή να βάζει μπροστά την ομάδα, να δείχνει αυτό το κοινωνικό το πρόσωπο, να βοηθάει όλο τον κόσμο. Να κάνει τέτοια μεγάλες επενδύσεις. Επενδύσεις ακριβώς. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις όχι και με το ασημείωτο, αλλά από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα να την πάει στα άστρα, να τη δούμε επιτέλους στο Σεντόνι για να παραμιλάει και όλη η Ευρώπη. Με το ασημείωτο, Γιώργο, αλλά είναι ρίσκο να βάλεις στην πτωχευμένη Ελλάδα τα χρήματά σου σε μια ομάδα η οποία είχε να πάρει 34 χρόνια πρωτάθλημα, σε μια χώρα στην οποία είναι παγκοσμίως γνωστό το τι παρασκηνεί ο επικρατής στον αθλητισμό. Πάντως, δεν το λέμε εμείς. Έχουν γραφτεί δεκάδες άρθρα για την ξεφτύλα που έχουμε εδώ στη χώρα. Πάντως, παιδιά, παραμιλάει πραγματικά όλη η Ευρώπη με τη φιέστα που έγινε χθες. Τώρα βλέπω το πολύ έγκριτο περιοδικό και μεγάλο site της ΕΚΙΠ της Γαλλικής, η οποία στο τέλος λέει επιτέλους λίγη αλλαγή από τον Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αυτό λέει έγινε χθες το βράδυ στο Park de Press. Όχι, λέει, συγγνώμη, στην Ελλάδα. Ένα φανταγασμένο. Έχει πραγματικά εξασιαστεί όλος ο πλανήτης από το φαντασμαγορικό θέαμα και την απονομή πρωταθλήματος μετά από 34. Να μην ξεχνάμε και ένα πράγμα. Πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει πραγματικά ένα σχέδιο, έχει οράματα και τα καλύτερα έποτε. Από τώρα αρχίζει το μαρτύριό τους, Γιώργο, να το ξέρουν αυτό. Απευθύνομαι σε όλους και παραλαμβάνω, του χρόνου ούτε ισοπαλία θα παραχωρήσει ο ΠΑΟΚ. Ποιος θα χτυπήσει τον ΠΑΟΚ, ποια ομάδα, πες μου. Δεν έχει. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ομάδα που να χτυπήσει, γιατί φυσικά το καλοκαίρι θα ενισχυθεί ακόμα πιο πολύ ο ΠΑΟΚ. Και το πολύ σημαντικό, θα ξεκινήσει και η κατασκευή του νέου γηπέδου, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Λοιπόν, έγινε, μάγκες, αυτά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, φίλε Γιώργο. Γιώργο. Ωραία. Δώσε λίγο. Και το δικεφάλο αετό έχω μες στην καρδιά μου. Μαγιά μου που με πάω σεις, μαγιά μου. Πολλά χαιρετίσματα, άστο έτσι να παίζει, άστο σε αυτό, σε αυτή την ένταση. Πάρα πολλά χαιρετίσματα στον αδερφό μας, τον Ανδρέα τον Μπουντακίδη, που μας ακούει από το σπίτι, θέλει να πάρει το παλικάρι, αλλά κοιμούνται τα πιτσιρικάκια. Μεγάλο παουξάκι, πάει παντού. Γεια σου, Αντρίκο μου. Να είσαι καλά, να είσαι γερός, αγορίνα μου. Πού ήθελα να πάω. Ο Θωμάς ο Τζιάτζος μας έστειλε χαιρετίσματα, μας ενημερώνει ότι είναι το... Δεν ρώτησα και τον Γιώργο, είδες, το Marbach. Είναι στη Γερμανία, κοντά στη Στουτγκάρδη. Τώρα το κάτω πώς το λένε, το ξέρεις, Λούντβισμπουργκ. Στο Λούντβισμπουργκ. Κατάλαβα, εντάξει, μεγάλη, ναι, κομμόπολη. Θωμάκο, πολλά χαιρετίσματα εκεί στο... Πώς το είπαμε, Marbach. Ναι. Έτσι, πολλά χαιρετίσματα εκεί στη Στουτγκάρδη. Λούντβισμπουργκ. Λούντβισμπουργκ. Δεν τα πάω καλά. Ευχαριστήσω και μια πενταετία επάνω τώρα. Του Λούντβιχ, το χωριό του. Τι είναι ο Λούντβιχ? Ο Λούντβιχ ήταν κάποιος τώρα. Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Λούντβιχ είναι όνομα. Μάλιστα. Γερμανικής ράτσας. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαλυματάκι. Έτσι και πολύ σύντομα πάλι κοντά σας για το τελευταίο μισάωρο των ασπρόμαυρων πτήσεων, εκτάκτου σήμερα. 2310, 287 και 38, οι γραμμές είναι δικές σας και πάλι μόλις επιστρέψουμε. Οι ντροπαλούλοι δεν είπαμε. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526 και όσοι κρυφά ακούτε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ασπρόμαυρες πτήσεις συνέχεια για άλλα 23 λεπτά. Θα είμαστε συντροφιά παρέα μαζί σας. Τάσος Τρέγας, Γρηγόρης στο άτομο και Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Φυσικά μας βοηθάει πάρα πολύ σήμερα
για την αγαπημένη σας εκπομπή. Εκτάκτως είπαμε μόνο για σήμερα, ας πούμε τις πτήσεις. Είχαμε και χθες, είχαμε και την Παρασκευή. Από αύριο ξανά κανονικά ξεκινάει το πρόγραμμα, 8 η ώρα εδώ, με Μαρμίτα. 2310-287-38, οι γραμμές είναι πάλι δικές σας. Επαναλαμβάνω, 2310-287-888. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526, ντροπαλούδες και όσοι κρυφακούτε. Έχουν πάθει μεγάλη πλάκα κάτω στη Χαβούζα, Γρηγόρη, με την φιέστα που είδανε, με τον μπαζουρισμό, με το έξαλλο αυτό πανηγύρι, με τον κόσμο που ξεχύθηκε, δεκάδες χιλιάδες κόσμου στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, με αποκορύφωμα μετά τη φιέστα τη συγκέντρωση στο Λευκοπύργο, εκεί που στήθηκε ένα τρελό πανηγύρι, πραγματικά, από δεκάδες χιλιάδες φίλους του ΠΑΟΚ, με πυρσούς, με συνθήματα, με φωταγωγημένη όλη την πόλη, με υποδοχή ηρώων, με επικεφαλή τον Ιβάν Σαββίδη στο ανοιχτό λεωφορείο των πρωταθλητών, το οποίο διέσχισε τη μισή πόλη και αποθεώθηκε πραγματικά, από όπου και απερνούσε, με κόρνες, με πυρσούς, με επιφημίες, με ευχές, με πανηγυρισμούς τρελούς, πραγματικά στην φωταγωγεμένη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη, την πόλη του ΠΑΟΚ, το αφεντικό της χώρας, χθες παρέα με τον κόσμο του, τον τεράστιο αυτό λαό του, πανηγύρισε έξαλλα και δίκαια το πιο αρσενικό πρωτάθλημα ποτέ που κατέκτησε ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, κόντρα στην προπαγάνδα, στο ψέμα και στους θαυμαστές του Γκέμπελς. Έλα φίλε, καλησπέρα. Ναι. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρετε. Γεια σου κύριε φιλάρετε. Γίνεται χαμός ρε παιδιά. Πώς δεν θα γίνει μετά από τόσα χρόνια κύριε φιλάρετε. Τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Α, για ποιο λόγο? Για το λόγο του ότι σήμερα έπρεπε να κουβεντιαστεί για τη διεθνή έκθεση, το χώρο εκεί που πρέπει να τον διαμορφώσουν, και για τον ΠΑΟΚ. Ναι, και? Είχαν καμιά 25 θέματα, στο κάθε ένα τραβάνε, έχουν κάνει ήδη 10 ώρες συνεδρίαση και μπορεί να το πάνε και μέχρι τις 3 το πρωί, και κάποιοι λέει θα φύγουνε και δεν θα ψηφιστεί. Αλλά της διεθνούς έκθεσης το συζητήσανε χωρίς να είναι η σειρά του. Γιατί εκεί πέρα ήταν ο πρόεδρος από την έκθεση, και γιατί έπρεπε να το συζητήσουν για τα φιλαράκια τους. Για τον ΠΑΟΚ όμως, ενώ είχαν πει αφού είναι τα δύο αυτά θέματα που πρέπει να κουβεντιαστούν νωρίτερα, να τα βάλουμε σε προτεραιότητα, το σταματάνε. Λέει, τώρα θα συνεχίσουμε με τα δικά μας θέματα. Να κάνω μια ερώτηση. Είναι αυτό το συμβούλιο που είχε αναβληθεί? Μπράβο. Μάλιστα. Όχι τη 200, και σε περίπτωση που θα έπρεπε και πρέπει τώρα, μετά την έκθεση, να συζητήσουν του ΠΑΟΚ. Και τώρα κάνουν τους Κινέζους. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Θα φανεί, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Ουσιαστικά κάποιοι θέλουν να το τρενάρουν. Και θέλω να δω πού θα καταλήξει. Πάντως αυτή τη στιγμή γίνεται χαμός μέσα στο συμβούλιο και στο συνέδριο. Τώρα δηλαδή έπρεπε να συζητήσουν για το θέμα του γηπέδου του ΠΑΟΚ και πάλι να αναβλήθηκε. Ακριβώς, ναι. Πάλι αναβλήθηκε. Πάει, λέει, και κάποιοι από την ομάδα, ναι, για να παρουσιάσουν το θέμα. Ναι. Γιατί πρέπει να πάρει έγκριση. Ναι. Συγγνώμη, ένα θέμα. Ένα θέμα έχουν στημένους εκεί εδώ και 10 ώρες. Συγγνώμη λίγο. Ένα θέμα το οποίο έπρεπε να το προωθήσουν σαν πρώτο θέμα στην πόλη. Γιατί μιλάμε για ένα στολίδι το οποίο θα φέρει εκατοντάδες και πώς να το πούμε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κέρδη επίστοση χρόνου αν δοθεί εδώ στην πόλη μας, θα δοθούν δεκάδες θέσεις εργασίας, ένα στολίδι, ένα κόσμημα για την πόλη μας, θα έπρεπε να είναι πρώτο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και όχι να παίρνει συνεχείς αναβολές. Και φαντάσου είναι και προεκλογική περίοδο. Τρία τέταρτα, μισή ώρα κουβεντιάζανε για τα τραπεζάκια, γιατί δεν μένει χώρος για τους πεζούς. Το ίδιο το έχουν κουβεντιάσει πόσες χιλιάδες φορές χωρίς καμία λύση. Δηλαδή, θέματα τα οποία είναι άχρηστα κυριολεκτικά, τα βάζουν σε προτεραιότητα, γιατί λέει είναι κανονιστικά. Τα είχα γύρευε τώρα. Το ζήτημα είναι ότι σε αυτή την ιστορία κάποιος θέλει να το τρενάρει. Αυτό θέλω να μας πείτε, κύριε Φιλαράδη. Υπάρχει δηλαδή κάποιοι από εκεί μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο που θέλουν να παρακολύσουν αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να μην επισπεύσουμε τις
Για να βγουν οι άδειες και τα λοιπά για το κατασκευή του. Κάποιοι φυσικά ξεσηκωθήκαν εκεί μέσα, είπανε εφόσον είχατε πει και το είπε ο πρόεδρος, θα έχουν προτεραιότητα η διεθνή έκθεση και μετά ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι για το χώρο, μάλιστα, χωρικά. Και έγινε ολόκληρο θέμα. Και τώρα βλέπω το χάρτη. Άρα, ναι, μάλλον ωραία. Το ξεκινήσανε το θέμα. Ωραία. Πάλι καλά, γιατί έγινε χοντρή κόντρα τώρα. Φιλάρετε, πού το ελέγχεις αυτό? Στο TV100. Α, ναι. Ναι, το έχει live, ναι, κάθε φορά. Ωραία. Άρα ξεκινούν το θέμα του ΠΑΟΚ. Μπράβο, λυπέδω. Τώρα ξεκινάει, έχει τους χάρτες. Ακούω την εκπομπή, δείχνει... ακούω την εκπομπή να ξέρεις με ακουστικά. Για ένα πράγμα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Φιλάρετε, το οποίο... οτιδήποτε χρειαστεί για να γίνει από πλευράς του Δήμου αναλαμβάνει ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ να το ολοκληρώσει. Το διάβασα σε ένα site. Δεν θα χρειαστεί να βάλει ούτε σέντς ο Δήμος. Όχι, όχι. Απλά παραχωρεί το χώρο, ναι, για να μπορέσει να γίνει προς όφελος όλης της περιοχής. Δηλαδή, ό,τι θα αναπτυχθεί εκεί πέρα, ό,τι θα δημιουργηθεί με χρήματα του Προέδρου, αυτό μετά θα έχει ωφέλεια και ο συνοικισμός ολόκληρος. Ναι, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Και αυτό είναι η αξιοποίηση που θα την, δεν θα την καρποθεί ο ΑΣ ΠΑΟΚ. Θα την καρποθούν όλοι όσοι μένουν και κατοικούν. Και πιστεύω και το κράτος το ίδιο, εφόσον, γιατί δήλωσε τελευταία ότι θέλουν να αναλάβουν διοργανώσεις Euro σε συνεργασία με Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, ναι, Euro, ναι, και Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εάν θέλεις να αναλάβεις τέτοιες διοργανώσεις, θα πρέπει να έχεις και γήπεδα, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτή τη στιγμή ελληνικό κράτος σου δίνεται η ευκαιρία να σου χαρίσει ένας μεγάλος Έλληνας πατριώτης, ο Ιβάν Σαββίδης, τα χρήματά του για να κάνει ένα τέτοιο στολίδι μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα έχει, είναι μέσα και αθλητικές υποδομές, μην τα ξεχνάμε αυτά, έτσι. Όλα, τα πάντα θα υπάρχουν. Αλλά ξέρετε κάτι, μην νομίζω ότι οι Αθηναίοι το θέλουν. Θέλουν να γίνει κάτω στην Αθήνα για να πάρουν τα χρήματα από τους ξένους. Όχι, κοιτάξτε, αν γίνει παγκόσμιο κύπελο ή Euro, ναι, δεν γίνεται σε μία πόλη. Πάντα γίνονται σε πολλές πόλεις και εκτός το καινούριο παγκόσμιο, το οποίο θα γίνει και στο Κατάρ, που το ένα γήπεδο από το άλλο έχει 10 λεπτά απόσταση, είναι μικρή, μικρό κράτος. Αλλά εδώ επειδή θα είναι 3 τα κράτη, ναι, τα γήπεδα θα είναι πολύ μοιρασμένα. Εντάξει, ένα θα είναι το ΆΚΑ σίγουρα. Σίγουρα ένα για να... θα πάνε εκεί να μαζέψουν το χρήμα. Οπότε να είσαι σίγουρος ότι δεν τους πολύ πειράζει άμα η Θεσσαλονίκη δεν θα συμμετέχει. Αλλά επειδή ίσως χρειάζονται 2 μεγάλα, οπωσδήποτε. Τότε, ναι, ίσως και το... οπωσδήποτε, γιατί μην ξεχνάμε στην Ολυμπιάδα γίνανε τα περισσότερα παιχνίδια εδώ, νομίζω, έτσι. Μερικά γίνανε στο Καφτατζόγλιο. Έτσι, ακριβώς, και έγινε ανακαίνιση τότε του Καφτατζόγλιου. Γεγονός είναι όμως ότι θα διαμορφωθεί ο χώρος πάρα πολύ σημαντικά. Ναι. Θα υπάρχει χώρος και για στάθμευση για όλη τη βδομάδα. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο όταν γίνονται οι αγώνες. Υπάρχει πάρκινγκ εκεί κάτω, το οποίο θα λειτουργεί όλη τη βδομάδα για τους κατοίκους. Είναι πράγματα τα οποία θα τα μάθουμε βήμα-βήμα. Και φυσικά το κυριότερο, για 2 χρόνια 100 εκατομμύρια θα πέσουν μέσα στην πόλη. Ναι. Ξέρεις τι είναι 100 εκατομμύρια να μοιραστούν σε πολύ κόσμο, ο οποίος θα βρει δουλειά. Ναι, σίγουρα. Είναι πολλά τα λεφτά. Το έχει δηλώσει, νομίζω, η διοίκηση του ΠΑΟΚ, η οικογένεια Σαββίδη, ότι θα δοθούν και η εταιρεία που θα αναλάβει την κατασκευή του καινούργιου γηπέδου του ΠΑΟΚ θα δώσει, μέσα στη συμφωνία θα είναι αυτό, μεροκάματο και σε μικροεπιχειρηματίες της πόλης μας. Ναι. Οτιδήποτε τέτοιο. Γιατί το γνωρίζουμε ότι οι εταιρείες τώρα έχουν τα πάντα. Παλιά, ας πούμε, στην πολιτική συστική πρωτεύουσα, αν θυμάμαι καλά, σε φώναζε ένα, τι είσαι υδραυλικός, εσύ τι έχεις, κομπρεσέρ, εσύ τι έχεις, ελάτε δουλέψτε. Ναι. Τώρα οι εταιρείες τα έχουν όλα, δεν φωνάζουν. Παίρνουν μόνο εργάτες, ας πούμε, κάποιους. Ναι. Εμείς θέλουμε
αυτοί που θα κατασκευάσουν το ΠΑΟΚ, το γήπεδο του ΠΑΟΚ, να μπουν και άνθρωποι ΠΑΟΚτσίδες, κατ' επέκταση έτσι, σίγουρα τώρα θα μου πεις, Θεσσαλονικής, να μπορέσουν να δούμε. Πάνω απ' όλα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ολοκληρωθεί το γήπεδο. Να συμβάλλει και στην οικονομία της πόλης, αυτό σύντομα, έτσι δεν είναι. Σύντομα, και δεν υπάρχει περίπτωση να χτιστεί στη Θεσσαλονίκη και να πάρθουν εργάτες από αλλού, θα είναι και παοξίδες πολύ εργάτες. Όχι μόνο. Και όχι μόνο, δεν γίνεται. Δεν μας ενδιαφέρει να σας πω γιατί. Ναι, και να ολοκληρώσουμε αυτό, γιατί και άλλες γραμμές. Οκ, και κλείνουμε. Πραγματικά ο ένας μπορεί και είναι αναγκαίο να μοιραστεί το όφελος, γιατί εσύ θα πάρεις 5 φράγκα, θα τα δώσεις σε μένα. Να ψωνίσει από μένα. Δεν θα ψάξει να βρει αν είναι Αριανός ή Παοξής ή Ηρακλειδέας. Δηλαδή κυκλοφορεί το χρήμα. Ναι. Όταν κυκλοφορεί το χρήμα, τότε παράγεται πλούτος. Εμάς μας έχουν ρημάξει, γιατί έχουν μαζέψει το χρήμα μέσα στην τράπεζα και δεν το δίνουν στον κόσμο. Ναι. Έχουμε λιγοστέψει το χρήμα που κινείται. Για να υπάρχει το πλεόνασμα, φαντάζομαι, έτσι. Για να μας κάνουν να εξαθλειωθούμε και να πουληθούμε φτηνά. Είναι δυστυχώς τα σχέδια κάποιων ανθρώπων. Γεια και χαρά. Γεια σας, κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φιλάρετε, για την πολύ σημαντική και ενημερωτική παρέμβαση που έκανες. Ο φιλάρετος είναι ένα ραδιοφωνικό στολίδι, πραγματικά. Κοσμεί όλα τα ραδιόφωνα της πόλης. Και μπράβο του. Respect. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Επόμενος. Εσείς ο επόμενος. Γεια σου, Λεβέντες μου. Γεια σου, γιγαντά. Τι λέει, Γλυγόρη. Ποιος, Βαγγέλης. Τα Γαμάτας. Έλα. Τα Γαμάτα. Ω, καλό σου φιλαράκι, τι έγινε. Λεβέντη μου. Από τον εξωτικό. Δεν τρεπόταν. Τι λέει, πάω κάτω. Εγώ είσαι ένα πρωταθλητή. Πώς το γιορτάσατε και χθες εκεί στην Αγγλία μας. Με έχει πριν λίγο έπινα. Ω, γουστάρω. Θες να μάθει και το κουφό. Τι ώρα έσβησε και άναψε το τελευταίο πύργο στο Λευκό Πύργο. Για πες. 5 η ώρα το πρωί ήμουν απερισία. Άλλοι σκουπίζαν, κάνανε. Με το γυλαικάκι του Δήμου έβαλα φωτιά και το άλλο πυρσό. Εγώ το τελευταίο που μου είναι. Τον Άρχοντα, είσαι ωραίος. Χάζεψε Θεσσαλονίκη με γυλαικάκι του Δήμου και φως. Και τι ευχάριστο. Τι τρέλα ζήσαμε χθες, ρε φίλε. Ευχαριστώ τον Θεό που το ζήσαμε, ρε φίλε, αυτό το πράγμα χθες. Τι τρέλα, τι βγάλαμε, τι αγανάξι, τι σκασμό, ρε φίλε, τι απελευθέρωση συναισθημάτων ήταν αυτή η χθεσινή που είχαμε. Πόσα είχαμε εσόκλειστα μέσα μας, ναι, πόσο ξύλο με μεταφορική έννοια φάγαμε από τις προσινοκοκκινοκίτρινες παράγκες και είχαμε στην πλάτη μας αυτές τις αδικίες. Πόσο αδικία είχαμε μέσα κλεισμένη μέσα μας, ρε φίλε. Όλα αυτά τα συναισθήματα βγήκαν χθες με το που σηκώσαμε την κούπα στον ουρανό της πρωτεύουσας Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη μας. Πραγματικά και γίνεται σπαζουλισμός. Εμένα μου φύγαν όλα, ξεαπαύτωσα, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το πω ραδιοφωνικά. Μου φύγαν όλα, ρε φίλε, να πούμε. Και τα σουσάμια μέσα που λέει. Τα σουσάμια. Ευχαριστώ. Ο φίλος τα 11 λεοντάρια, γενικά όλη την ομάδα και την ΠΑΕ και τον Ιβάν, που μου κάνουν το καλύτερο δώρο στα γενέθλιά μου. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ταχαμάτας το 1965. Χρόνια πολλά, ρε Ταχαμάτα. Χρόνια πολλά, ρε φίλε. Να τα κατοστήσεις. Να είστε καλά. Υγεία, ευτυχία, να χαίρεις την οικογένειά σου αυτά. Να είστε καλά. Και τώρα αυτή τη στιγμή ταξιδεύει ο αδερφός μου και τα νυψάκια μου για Αθήνα που ήρθαν για το παιχνίδι. Ναι. Ήδη στο τρένο φεύγουν για Αθήνα. Ευχαριστώ τον Γιώκα μου, τον παλίκαρο μου, τον Πορπόγη, το Δήμετρο, το Αγουαϊδούρι, που ήρθε από την Αυστραλία για αυτό το παιχνίδι. Τι άλλο να πούμε. Δεν υπολογίσανε. Και να ξέρεις, Αγαμάτα, ότι 11 Μαΐου προς 12 ξημερώματα θα επαναληφθεί αυτή η φιέστα και με τις δύο κούπες. Να ξέρεις. Εννοείται, ρε Καρδάση. Γιατί όταν θα σηκώσουν ξημερώματα της 12ης Μαΐου στο Λευκό Πύργο η ομάδα του ΠΑΟΚ το κύπελο Ελλάδος, αφού πρώτα το έχει σηκώσει μες στον Αττικό ουρανό, έτσι, θα έχουν μαζί και την κούπα του πρωταθλητή να τη γουστάρουν για δεύτερη φορά. Φίλοι και εχθροί. Επειδή σε έχεις άλλες γραμμές, δεν μπορώ να σου πω ιστορίες που κάναμε μαζί σε γκρομπή. Ναι, αγόρι. Θα τα πούμε. Έρχομαι εδώ με τον Τάσο. Θα τα πούμε. Μόλις κλείσεις, έχω ένα ερώτημα για τους συντοπίτες. Κλείσε. Οκ. Γεια σου, αγόρι. Παρακαλώ. Γυρίσατε. Όχι. Παρακαλώ. Γυρίσατε. Όχι. Γυρίστε, ρε παιδιά.
Γυρίστε ρε παιδιά, φτάνει. Τέλος τα πανηγύρια. Γυρίσατε. Ναι. Όχι. Ναι, ναι. Γιατί όχι, γυρίστε, τέλος η αυτοεξορία. Η διήμερη αυτοεξορία, τέλος. Γυρίστε, μας λείψατε. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου φιλαράκι. Γεια σου, γεια σου Τάσο. Τάσος είσαι. Εγώ είμαι. Είναι και ο Γρηγόρης δίπλα. Γεια σου Γρηγόρη. Καλησπέρα. Το όνομά του δεν θυμάμαι, θα το ρωτήσω. Το άτομο είναι ο Γρηγόρης, το άτομο από το Ρέθυμνο είναι. Θεοδωρίδης. Λοιπόν, γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Τάσο. Πω πω, τι ζούμε, δύο όμορφα πράγματα. Έτσι ακριβώς. Το δικαιούται ο λαός του Πάου. Κοίτα, κλάψαμε όλοι εγώ στο Ρέθυμνο εδώ με τα παιδιά όταν έδειξε εκεί το βίντεο γκολ την προσφυγιά και τα παιδιά τα χαμένα εκεί βούρκωσα. Μόνο εκεί βούρκωσα. Πού το είδες αδερφέ, για πες μας, με πολύ κόσμο μαζί φαντάζομαι. Κοίτα, το είδαμε στο Ρέθυμνο στο καφενείο μου που μαζευόμαστε όλοι. Ήμασταν καμιά 40, 50, 60, δεν θυμάμαι. Ανάψαμε τα καπνογόνα μας μέχρι τις 2 το βράδυ τα μπίναμε. Στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο. Έχουμε βιντεάκι απέναντι είναι η αστυνομία εντωμεταξύ. Τρελαθήκανε. Τι μας κοιτάγανε, σκάγαμε βεντάκι. Στείλε μου ένα τρελό βίντεο να το ανεβάσω. Σας πρόμενες πτήσεις στην ομάδα. Θα σου στείλω μετά. Κι αλλιώς έχουμε εμείς επαφή. Θα σου στείλω εγώ βιντεάκια από τα παιδιά που έχουν τραβήξει. Θα τα στείλω όλα. Απλά ακόμα είμαι στην παράνοια. Τώρα σκέψου καθόμουν και έβαλα και έβλεπα πάλι την απονομή. Την είχε τώρα τον Νόβα. Και καθόμουν και την έβαλα με φωνή. Και κάποιοι καθόντουσαν έξω κάτι γάβρι, κάτι τέτοια. Με κοιτάγανε, του λέω θα τα ακούτε, του λέω όλο το καλοκαίρι. Αυτό θα βλέπουμε. Έτσι, έτσι ρε Τάσαρε. Έτσι ρε Τάσαρε. Λοιπόν, ναι, αυτό τα παιδιά μας να έχουν υγεία. Μπράβο σε όλο αυτό το. Λοιπόν, θα πω έτσι μια. Κάτι να το ακούσουν όλοι. Ο Θεός να μας κόβει μέρες να δίνει δευτερόλεπτα στον Ιβάν το Σαββίδι. Ένα αυτό. Λοιπόν. Δεύτερον, θέλω να απαντήσω σε αυτόν τον Χρυσοκάτη που είναι ευρωβουλευτής, που είναι ο παδός του Άρη και βγήκε και έλεγε κάτι ότι για μια πόλη, μια ομάδα και αυτά είναι φασιστικά και τέτοια. Να ξέρει ότι εμείς στον ΠΑΟΚ δεν ήμασταν ποτέ φασίστες, ούτε έχουμε φασισμό και αυτά τα πόλη, μια ομάδα είναι γιατί κάποια στιγμή μείναμε μόνοι μας. Αυτοί όλοι ήταν ανύπαρκτοι γι' αυτό. Δεν μπορεί να μιλάει αυτός για φασισμό, για τον ΠΑΟΚ. Αυτός που έβγαλε το μια πόλη, μια ομάδα ήταν μεγάλος προφήτης. Ναι, αυτός δεν μπορεί να μιλάει ότι αυτά είναι φασιστικά και να δίνει τον ΠΑΟΚ ότι εμείς είμαστε φασίστες από αυτό. Δεν έχει καταλάβει ο άνθρωπος αυτός ότι οι δικοί μας είναι όλοι πρόσφυγες, μετανάστες, ήρθανε με τα πόδια από τη Μικρά Ασία, άλλοι πόντι, άλλοι μικρασιάτες, καραμαλίδες όπως είμαι εγώ και χίλια δυο από όλες τις πόλεις της Μικράς Ασίας. Δεν έχει καταλάβει αυτό. Όντως το γνωρίζω. Ότι ο ΠΑΟΚ, όταν έγινε ο ΠΑΟΚ, για να ξέρει, εμείς το πρώτο πράγμα που είπαν αυτοί που ιδρύσαν τον ΠΑΟΚ ήταν Μπιζίν ΠΑΟΚ. Στα τουρκικά θα πει ο δικός μας ΠΑΟΚ, ναι. Για να ξέρει ότι μιλάμε πολλές γλώσσες. Ούτε είπαμε εμείς, αυτοί μας λέγανε τουρκόσπορους και μας διώχνανε από τα παραδείγματα και από την Τούμπα, μας διώχνανε με τα Δικράνια και με τις Τσουκράνες. Αδερφέ, τους πονούσε και από τότε γιατί αντιπροσωπεύαμε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. Ξέρεις, δεν υπάρχει για, μεγαλύτερη για δεν υπάρχει, και γιατί μιλάνε. Δεν υπάρχει αυτή τάσο όταν, μεγαλύτερη τιμή για έναν Έλληνα. Και για οποιονδήποτε, εγώ νιώθω πρόσφυγας και μετανάστης, ρε φίλε, ο παππούς μου ήρθε με τα πόδια από εκεί πέρα. Και όταν ήρθε εδώ τον λέγανε τουρκόσπορο. Αν ο παππούς μου δεν πήγαινε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να πολεμήσει, ακόμα θα είχε προβλήματα. Όπως ας πούμε αυτοί που λένε Ρωσοπόντιους, τώρα τους πόντιους που έρχονται από τη Ρωσία. Άκουσε με λίγο. Και οι δικοί τους οι παππούδες έχουν έρθει από τον πόντο και δεν το ξέρουν. Εντάξει, ναι. Δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα πολύ, και να είναι ευρωβουλευτής. Αυτή τη στιγμή απαντώ σε αυτόν, σε αυτά που, ναι, σε αυτά που δήλωσε. Να ξέρει ποιος είμαστε, να ξέρει τι είναι αυτός και είμαστε εμείς, σε ποια πόλη είναι και για ποιους μιλάει. Έτσι. Δεν μπορεί να λέει τώρα φασίστες αυτός ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι καλά. Δεν έχει καταλάβει αυτός ποιο σωματείο και τι αντιπροσωπεύει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι η ίδια η προσφυγιά. Και οι ξεριζωμένοι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει είναι πάνω από έθνη και πατρίδες. Είναι μια πατρίδα. Έτσι. Και ένα έθνος μόνος. Αγκάλιασε και αγκαλιάζει τους απανταχού, διωγμένους και κατατρεγμένους όλου του κόσμου. Έτσι. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Έτσι Σούλη. Έτσι τα Σούλη. Είσαι λοιπόν, είσαι έχουμε την Τετάρτη, έχουμε ένα παιχνίδι. Την Πέμπτη. Πάμε να το πάρουμε. Την Πέμπτη να πάρουμε το παιχνίδι αυτό. Και την Κυριακή θέλω να ρίξουμε τον Μπάζ για ένα β' εθνική. Και εμείς να είμαστε αίτητοι, να σπάσουμε το ρεκόρ της Βαζέλα. Αυτό, δεν θέλω τίποτα άλλο και τα παιδιά μας να έχουν υγεία. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Γεια σου, Τασούλη. Πάμε γερά και τον επόμενο Απρίλιο, γιατί την επόμενη χρονιά από τον Απρίλιο θα το σηκώσουμε. Μην νομίζεις πάλι Απρίλιο, Απρίλιο, Μάρτιο, κάπου εκεί θα το σηκώσουμε. Έτσι. Εγώ έλεγα φέτος με 15 βαθμούς διαφορά θα το πάρουμε. Άμα έβγαζε το μείον 2
και κάτι χ και κάτι τέτοια περίεργα που μας κάνουν. Κάτι μάτς που πήραν οι κόκκινοι με ατρόμητους και με πανιόνιους. Με ατρόμητους και κάτι τέτοιο, στους 15 βαθμούς ήταν η δουλειά, μην νομίζεις. Και είναι τώρα 5. Λοιπόν, καλό βράδυ, σας αγαπώ. Πάμε, πάμε γερά, πάμε για το επόμενο. Γεια σου Τάσαρε. Φτάσαμε 12 παρακάτω. Να, μία απορία να λύσω. Ο φίλος μου ο Νικόλας από Γερμανία. Το μεγάλο παό και αυτός. Γεια σου Νικόλα. Νικόλα Σάλιαγκας από περιοχή του Στουτγκάρτης. Μας λύνει την απορία για ποιος ήταν ο Λούντβιχ. Ο Λούντβιχ ήταν ένας βασιλιάς της Γερμανίας. Κάιζερ, πώς τους λένε αυτούς. Έχει λέει και το παλάτι του εκεί πέρα. Σοπα. Γι' αυτό λέγεται Λούντβιχ. Μπράβο ρε Νικόλα. Γι' αυτό λέμε ότι όλοι οι ακροατές είναι και ρεπόρτερ. Και συμπαραγωγή μας. Μας είπε μάτα με τον Λούντβιχ. Στην εκπομπή όλοι μαζί. Λοιπόν, γεια σου Νικόλα Παόκη μεγάλο. Και ο άλλος ο Παλαβιάρης, ο Θοδωρής από τη Γερμανία. Σύμφωνα με έγκυρα ρεπορτάζ λέει, βρέθηκαν οι χαμένοι οπαδοί του συμπολίτη. Εφεάθησαν να εψυχώνουν στην Αθήνα τους παίκτες της ΑΕΧ να μην φοβηθούν στο τελικό. Επίσης το ρεπορτάζ θέλει να υπάρχει πριν από τον πρόεδρο, λέει, με ένα παλετοφόρο πλήρως ανακατασκευασμένο μετά των παλετών του, λέει ο φίλος ο Θόδωρος. Κοίταξε, χθες βγήκανε κανένα δυο Αριανοί και ευχήθηκαν καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Αλλά δεν ξέρω τι η ΑΕΚ μπορεί να μην περάσει με τη Λαμία, να περάσει καμιά Λαμία και να είναι στο τελικό ΠΑΟΚ Λαμία να φωνάζουν ΠΑΟΚ όλοι οι Αριανοί. Γιατί άμα πάει ΠΑΟΚ Λαμία και το πάρει Λαμία, δεν βγαίνει ο Άρης Ευρώπη με την πέμπτη θέση. Ήταν μην γίνει καμιά γαζομάρα, γιατί η Λαμία έστειλε στο Καναβάτσο με νοκάουτ τον Ολυμπιακό, έστειλε τον Παναθηναϊκό, να μην στείλει και την ΑΕΚ και στείλει όλο το ΠΟΚ. Εγώ το βλέπω κανένα 2-0 παράταση και για να γίνεται κανένα 3-0 στο τέλος με τη Λαμία. Εδώ από τη Λάρισα έχασε εντός η ΑΕΚ. Να μην χάσει από τη Λαμία που είναι κλάση ανώτερη και καλύτερη. Περιμένετε εδώ λίγο. Περιμένετε λίγο, πίσω για κλάδα την ουρά. 1-1. Μεγάλη Πέμπτη, μην έχουν καμιά μεγάλη Παρασκευή εδώ δίπλα πάλι. Και ανακαστείτε να φωνάζετε ΠΑΟΚ στο τελικό. Κοντά είναι αυτό που σας λέω να γίνει. Λοιπόν, πάμε λίγο στα διαδικαστικά και να την κοπανάμε. Κοντά μας ήταν άλλο ένα βράδυ το ψηφοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις, ο καλύτερος γύρος της πόλης. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτζουκάκια. Χειροποίητα Burgers Club μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα. Πολλές σαλάτες, ολόφρυσκες και συνοδευτικά. Τώρα για τη 40η υπάρχει κινηστήσιμο μενού με φαλάφελ, μπιφτέκι λαχανικών, μανιτάρια στη σχάρα, καλαμαράκια που μπορείτε να τα συνδυάσετε όπως επιθυμείτε σε αράβικη πίτα, κυπριακή ή κανονική και φυσικά πάντα σε χορταστικές μερίδες. Πού βρίσκουμε το Πορκίτο, Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην Διοικητηρίου. Delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone και από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Κοντά μας ήταν και το πρατήριο εγώ καυσίμων και δυναμής πετρελαίου θέρμανσης του Ισαάκ Τεχνικίδη στην Ανδρέα Παπανδρέου 225. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Για σένα που θέλεις να παραγγείλεις το πετρέλαιο θέρμανσης, τηλεφωνήστε στο 2310-611-256. Και τέλος, άλλο ένα βράδυ δίπλα μας εδώ στην εκπομπή μας, υποστηριχτή στο κομμωτήριο Ανανέωση, η φίλη μας η Πόπη, εκεί που χορεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε. Η ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ στο κομμωτήριο Ανανέωση. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο Κεφυράκι των Μετεώρων. Τηλεφωνείτε στο 2310-616-999 για να ανανεωθείτε οικονομικά δίνοντας τα ραντεβού σας με τη φίλη μας την Πόπη. Αυτά από εμάς. Μία πανηγυρική ακόμη εκπομπή. Χθες ήμασταν εδώ ένα τετράωρο, 4,5 ώρες κοντά, μέχρι τα ξημερώματα. 3,5 φύγαμε από εδώ πέρα από το στούντιο. Συντροφιά παρέτσα μαζί σας. Την Παρασκευή τα είπαμε πάλι παοξίδικα. Σήμερα εκτάκτως σας πρώνες πτήσεις. Πάλι παοξίδικα. Είναι τα πανηγύρια. Ήταν λογικό να αποουσιάζει ο Ζάχος, ο Ντρούλινγκ, ο οποίος θα είναι αύριο εδώ κοντά μας. Με την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα στις 8 κανονικά συνεχίζεται το πρόγραμμά μας από αύριο. Εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον συμπαραγωγό μου, τον Γρηγόρη το άτομο, τον Γρηγόρη το Θεοδωρίδη που ήταν εδώ και την Παρασκευή, ήταν και την χθεσινή ημέρα και σήμερα εδώ. Πιστό στρατιώτη των ασπρόμενων πτήσεων. Να μην ευχαριστεί τίποτε, Τάσο. Ήταν χαρά δικιά μου να παραβρίσκομαι σε αυτή την ασπρόμαυρη πραγματικά εκπομπή. Την πανηγυρική εκπομπή και να πανηγυρίσουμε εδώ δημόσια, να μας, στον αέρα τη πόλη και όχι μόνο.
την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδος 2018-19 από το μεγάλο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Καλό βράδυ σε όλους από μένα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ευχαριστήσουμε με τη σειρά μας και όλο το ακροατήριο του Λίμπερο που ήταν συντονισμένο σήμερα εδώ πάλι στην αγαπημένη σας συχνότητα 107,4 του FM με έκτακτη εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις. Ακολουθεί ο Γιώργαρος ο Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Φαντάζομαι ότι έχει πάρα πάρα πολλά να πει σήμερα, όσα δεν είπε εχθές δηλαδή. Λοιπόν, μείνετε εδώ κοντά μας. Δεν το κουνάτε ρούπι, βάλτε μια ουσκάρα, γεμίστε το ποτήρι σας με παγωμένη μπυρίτσα και απολαύστε Ζούγκλα με Γιώργο Ζαγόρα και την παρέα του. Εμείς κλείνουμε με αυτή την κομματάρα για το πανάξιο, το πιο αρσενικό πρωτάθλημα της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου από τον Μπιτζίμ ΠΑΟΚ. Auf Wiedersehen.